Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Οι επαγγελματίες είναι εδώ. Είναι εδώ για να σας μεταφέρω για μία ακόμη φορά την επικαιρότητα, την ειδησιογραφία, με σοβαρότητα, με προσέγγιση που ταιριάζει μόνο σε επαγγελματίες. Είναι ο Λίμπερο, 107,4. Terence Quick. Και... Τι ωραίος που είσαι σήμερα. Είναι η εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Τι ωραίος που είσαι σήμερα. Είδες. Ναι, πρέπει να σε βγάλουμε φωτογραφία. Α, εγώ δεν έχω τέτοια Facebook. Ωραία, παιδί. Πρέπει να σε βγάλουμε στο τέτοιο. Να σε βγάλουμε. Ναι. Εντάξει, ωραία. Θα ωραία. Αυτοχώ. Θέλω να έρθει κι ο άλλος. Ναι. Και μόλις έρθει κι ο άλλος, θα πούμε δίπλα-δίπλα φωτογραφία για να καταλάβει ο κόσμος τη διαφορά. Σωστά, ναι. Ναι. Σήμερα είμαι καλός. Είμαι καλός εγώ. Σε κούκλος, μου κάμισο. Άρα θα πούμε μαζί. Εντάξει, ωραία. Ωραία. Πάω κάρις ενωμένη πάντα. Καλά να είσαι. Καλά να είσαι. Έχει δισογραφία τώρα, τι έχει, πάω Πλάρισα. Ατρόμητος Άρης. Ξάνθη Ολυμπιακός. Στη ώρα παίζεται. 7. Ίδια ώρα. Α, σχεδόν. Ακούει ο Κόλκα σε μένα και εγώ τον Κόλκα. Ναι. Ποιος θα πάρει το μικρόφωνο. Τι, ανακαίνιση έγινε. Δεν πειράζει. Χθες έγινε. Ο χαμός έγινε χθες. Δουλέψατε χθες. Μέχρι τις 6 βαρέθηκα μετά. Τι να δουλέψει μετά. Πήγα τάπια. Τάπια. Τι χαζό είμαι. Μια ζωή την έχουμε. Μια ζωή την έχουμε. Και αν δεν την κλεντήσουμε. Πες ρε φίλε τους χορηγούς, γιατί έχω ένα χυμό έξω που με περιμένει. Έτσι, μπράβο. Και έρχομαι εντός 3 λεπτών από τώρα. Έτσι, ωραία. Ωραία. Όλους τους χορηγούς. Και αυτούς που μιλούν γερμανικά, και αυτούς που μιλούν ελληνικά. Της πρώτης ώρας πάντα. Και αυτούς τους αγγλικά, όλους πες τους εκεί πέρα. Με τους χορηγούς, άλλους με αγχώνει συνέχεια. Κάτσε ρε, περίμενε. Να πούμε, εμείς την αγοριές. Θα δώσουμε και. Εισιτήρια, πάρε. 4 εισιτήρια Άρισακ. Κι άλλα, κι άλλα. Έτσι γεμίζει τον πάλι, ρε φίλε. 10 ρε φίλε. Είσαι ένας τσοχατζόπλος των Ερτζιανών, ρε φίλε. 4. 4 εισιτήριάκια. 4 εισιτήρια. Άρισακ, τι ώρα, 5, 6, 7. 5.30. Σάββατο. Σάββατο. Τα τελευταία 4. Άντε να τα πάρει ο λαός. Άντε καλά. FM και ενώ ονοματεπώνυμα αποστολή στο 54526. 4 εισιτήριάκια. Άρισακ. Είναι η αγαπημένη σας τρόικα εδώ πέρα, όπως έκανε την έναρξη ο Χρήστος Τσαλτίδης. Η αγαπημένη Στρόικα με Χρήσαντο Τσαλτίδη, Μάριο Ασλαμάκη, Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Μαζί μας έχουμε τον Σωτήρη Δασκαλάκη, κλασικός 4ο-5ο Παρασκευήτης. Εδώ πέρα, χαμηλώνει και την καρέκλα. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Όπως ακούσατε λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, η εκπομπή δίνει 4 εισιτήρια για τον αγώνα Άρης ΑΕΚ, ο οποίος θα γίνει το Σάββατο στις 5.30, τι ώρα είπε. Ναι, 5 η ώρα, στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο. 5.30, ναι, 5.30. Εντάξει, ο κόσμος που είναι να πάει γνωρίζει. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας FM και ενώ το μήνυμα σας αποστολή στο 54526 για τα εισιτήρια οπωσδήποτε όνομα τεπώνυμο. Bonjour, Χαμινουά. Καλημέρα, καλημέρα, λιταρά μου. Καλημέρα, λιταρά μου. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε για να τα προλάβουμε. Α, δώσε πράγμα στο λαό. Γιατί... Μόρα στη φωτιά. Έχει σήμερα μόνο τη φωτιά. Γιατί αργώ για να κάνω 30 θέματα. Μπράβο, έτσι, ενώ μας καλύπτουν 2 μόνο. Subject. Και έχω πολλά πράγματα, ειδικά σήμερα για να μην καούν. Καλημέρα, αδέρφια. Σωτήρη, παρουσίασε επίσημα. Ναι, πάρα πάντα. Δασκαλάκι, επίσης. Σωτήρη, σήμερα είσαι φίλε. Ναι. Furescens editors, διάφανα κρίνα. Εγώ νομίζω καμιά ρακή έχει κάτω. Φτού, κάτσε καλά. Κριτική βεντέτα. Γεωργία Νταγάκη έχουμε σήμερα, θέλω να πάτε. Νταγάκη. Γεωργία Νταγάκη, αγαπημένη. Τζόρτζια Νταγάκη. Λατρεμένη, περήφανη κριτικιά. Υπέροχη μουσικό, συνθέτη και λιράρισα. Αν μου πει όποιο θέλει, στο κλαμπ του Μήλου. Λάρισα είναι. Έξτρα. Στο κλαμπ του Μήλου. Λάρισα. Όχι. Τι είπε. Δεν είπα Λάρισα. Κάτι είπε. Δεν είπα Λάρισα. Άλλη Λάρισα. Δεν είπα Λάρισα, παλικάρι μου. Δεν είπα Λάρισα, παλικάρι μου. Δεν τα πιάνει αυτά. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα του είπε διαγωνισμού. Τι δίνουμε. Τι δίνουμε. Στα γρήγορα πάω. 4 εισιτήρια. 4 εισιτήρια. Άρισακ, Καλαθόσφαιρα. Αλεξάνδριο Μέλαθρο, Σάββατο 5.30 ώρα. 4 Άρισακ. Και πάω. Θα μα πει τώρα ο Μαριλή. Α, περιμένω. Γιατί χθε μου ότι θα δώσουμε. Χθε μου ότι θα δώσουμε. Η Μαριλή το είπε χθε. Εντάξει, οκ, αν δεν είναι. Παιδιά, δίνουμε. Αν το έχει ο Σωτήρη έτοιμο, θα μπούμε έτσι. Τι μέρα είναι σήμερα. Τι μέρα είναι σήμερα. Τι μέρα είναι σήμερα. 7 Δεκεμβρίου. Τι μέρα είναι. Πέμπτη. Παρασκευή. Σήμερα είναι Παρασκευή. Παρασκευή. Δίνουμε 5, έτσι. Καλά είπα. That's. Λοιπόν, 5 εισιτήρια για τη ματσάρα ΠΑΟΚ Μπατέ Μπορίσοφ την ερχόμενη Πέμπτη. Και κλείνουμε, τέλος. Κλείνουμε. Αυτό είναι. Όσοι προλάβετε σήμερα. Μη... Τι. ΠΑΟΚ Μπατέ είπα, ρε. Ναι. Όχι, ΠΑΟΚ Μπατέ. Ναι, εντάξει. Ναι. ΠΑΟΚ ναι. Μπορίσοφ. Ναι. Την άλλη Πέμπτη. Την άλλη Πέμπτη, ναι. 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 Τι έκανα λάθος, παιδιά, πείτε μου. Ω, μπορεί να έπεσε εκ παραδρομής, όπως λέτε, συμμορφωμένη, και πάω Κλάρισα. Όχι, πάω Κλάρισα. Μα δεν είπα καθόλου, ρώτησα τι δίνουμε αυτά. Ναι, ναι, ναι. Πάμε, μην χάνουμε χρόνο. Ναι. Πάμε. Πάω Μπατέ Μπορίσοφ, 5 εισιτήρια. Για τη ματσάρα την ερχόμενη Πέμπτη, 8 παρα 5 στάδιο Τούμπας. 4 εισιτήρια. Άρισα, Καλαθός, Βαρσονή, Γκάλι Σχολ, Σάββατο απόγευμα. Και δίνουμε, δίνουμε Σωτήρη, δίνουμε. Αν είσαι έτοιμος, παλικάρι μου, αν είσαι έτοιμος. Τεράστια κομματάρα σλαμά. Μέσα στα 10 καλύτερα όλων των εποχών.
Πού είναι ο Τσαλτίδης, ναι. 35 χρόνια περιμέναμε αυτή τη βραδιά. Όχι, ρε, πριν 8 μήνες παίξανε. Θα φωνάζουμε το για το Μάιο, εμείς το πρωτάθλημα. Α, συγγνώμη, νόμισα. 34, εντάξει. Άρα λιταράδες. Άρα λιταράδες. 34 χρόνια περιμέναμε για αυτή τη χαρά. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε ένα θεματάκι από αυτό εδώ πέρα. Δύο διπλές προσκλήσεις. Έτσι, μωρά στη φωτιά, δεν χάνεται. Αύριο sold out είναι το live. Έτος κομματιού περίπου. Δεν έχει περίπου. Είναι από το μοναδικό για μένα μωρά στη φωτιά άλμπουμ. Το μοναδικό 1989. 1989 δεν είναι. 87! Ρε φίλε, έχεις δίκιο. Περίμενε. Ναι. Δες λιγάκι. Είναι ή 87 ή 89. Τόσο παλιό. Και νιώθω άσχημα. Και ζητώ και μια συγγνώμη για εψέ. Το φλου νομίζω ότι είναι 78. Είπα 79. Νομίζω ότι είναι 78. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις. Μωρά στη φωτιά, στο Club 8ball. Αύριο το βράδυ, παρουσίαση του νέου του άλμπουμ. Στέλιο Σαλβαδόρ. Μωρά στη φωτιά, χρυσό κλειδί. Το live δεν χάνεται με τίποτα. Δύο διπλές προσκλήσεις από την Τρόικα εδώ στο Λίμπρο της καρδιάς σας. Συνεπώς, πληρωγής FM, αφήνεις κενό. Γράφεις όνομα και επώνυμο. Δίπλα γράφεις live ή ΠΑΟΚ ή Άρης. Ή τα δύο από αυτά ή και τα τρία αν σε ενδιαφέρουν. Αποστολή στο 54526. Σωτήρι είναι ή 87 ή 89. Εννοείται κυκλοφορία της τεράστιας, μοναδικής, αξεπέραστης, ιστορικής, θρυλικής Άνω Κάτω Records του Γιώργου Τσακαλίδη, που άνοιξε πραγματικά δρόμους δισκογραφικά στην ελληνική σκηνή. Να μαρκάρουμε εδώ επιτέλους δικό μας. Καλημέρα σας από Κιτρινόβου, Αλεξάνδρεια. Ήρθαμε σκαστή με τέρμα τον γκάζι και βρώμικα μυαλά. Άντε Αργιανάρα από τον 880. Το μήνυμά σου με συγκινεί, πραγματικά μας συγκινεί. Σωτήρη, 88. 88, ε. Στο βγάζει έτσι, Άνω Κάτω Ρέκος 88, ε. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, εκεί, ναι. Να σου πω κάτι. Παίζει λίγο, νομίζω ηχογραφήθηκε τέλος της μίας χρονιάς και αρχή της άλλης. Και κυκλοφόρησε αρχές της επόμενης. Μπράβο. Και λίγο υπάρχει ένα χάσιμο εκεί. Γιατί το είχα ζητήσει με τον Σαλβαδόρ το Στέλιο και, και αυτό δεν το θυμόταν πολύ καλά. Τότε που μου μίλησε. Ηχογράφησε 87. Ναι, άρα κυκλοφορεί 88. Τέλος, Σωτήρη. Στην ουσία, ναι. Το δίκαιο μας είναι κάπου στη μέση. Θεωρώ ότι πιο δίκαιο έχει ο Σωτήρης. Εμπνεύτηκαν μάνα μου το 6-1 του ΠΑΟΚ με τις αίρες, κατάλαβε το με τον Ολυμπιακό στις αίρες, κατάλαβε και βγάλαν αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Λοιπόν, FM κενό, ονοματεπώνυμο, γράφεις live ή Άρης ή ΠΑΟΚ ή και τα τρία, αποστολή στο 54526. Το μήνυμα του 880 είναι ό,τι καλύτερο για αυτή την Παρασκευή. Καλημέρα σας από Κιτρινόβρη Αλεξάνδρεια, για μένα ήταν, είναι και θα είναι Γιδάς. Ήρθαμε σκαστή με τέρμα τον γκάζι και βρώμικα μυαλά. Άιντε ρε Αργιανάρα, το λέει με μυαλά πολλά τραγουδιστά. Να είσαι καλά παλίκαρε 880. Να βλέπουμε κάθε μέρα μηνυματάκι σου. Καλέστε τα πλήθη που με τρόμο, κοίταν το καρναβάλι μας. Το καρναβάλι μας. Λοιπόν, ο Στέλιος ο Σαλβαδόρ μίλησε στον Λίμπερο πριν από περίπου 6-7 μήνες. Μίλησε όλος παραδόξος, όχι στον Μάριο τον Ασλαμά, αλλά στον Σταύρο τον Κόλκα. Γιατί τότε τα μωρά ήταν καλεσμένα σε ένα πάρτι οπαδών του ΠΑΟΚ κάπου στην Πιερία, αν θυμάμαι καλά. Και μίλησε στον Σταύρο. Εγώ το χαίρομαι, γιατί με τον Σταύρο είμαι στο ίδιο κωδικό. Και το συνειδητοποίησα αυτό και χθες το μεσημέρι που μιλούσαμε εδώ πέρα έξω για περίπου 20 λεπτά. Πολύ ωραίος και συμπεριφέρον. Τζέντλ, δεν βρει, δεν κάνει ούτε Παναγία ούτε θεία τίποτα. Οπότε το χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι. Καταράκωσε τώρα. Λοιπόν. Ήφιστε πολλά συγκροτήματα αποφεύγουν να συμμετέχουν όταν τους καλούν σε live οπαδών. Είναι λίγα, είναι πολλά, δεν το γνωρίζω για αυτό. Να μην στιγματιστούν, Το θέμα μας είναι το εξής. 100 χρόνια γενέθλια Παναθηναϊκός. Όπα. 1908. Ποιο τεράστιο αμερικανικό συγκρότημα είπε όχι στην πάρα πολύ καλή οικονομική πρόταση του Παναθηναϊκού, που ήθελα να κάνει μια τεράστια γιορτή με ένα σούπερ όνομα. Είχε αναλάβει τις εκδηλώσεις ο Θοδωρής ο Μανίκας, ο γνωστός μουσικός δημοσιογράφος, γνωστός κυρίως τώρα στη νέα γενιά, μπορεί και να μην τους λέει τίποτα, μορφή ο Θοδωρής ο Μανίκας, που είχε και τους Dirty Dirty και έχει κάνει και συνεργασία με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Κάτι θυμάμαι. Και έχει και τον, είναι στο σύριαλ «Είμαστε στον αέρα». Λοιπόν, ο Θοδωρής Μανίκας τους καταθέτει επίσημη πρόταση για λογαριασμό της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και μετά από περίπου 3 ημέρες το management του group απαντάει: όχι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι τιμή μας, αλλά το group δεν θέλει
να εμπλακεί σε κάτι που έχει οπαδούς και έχει και αντιπάλους οπαδούς. Ποιο είναι το τεράστιο αυτό αμερικανικό συγκρότημα? Απαντάς σε μεσικά μόνο FM. FM κενό μήνυμα αποστολή στο 54526. Η μόνη φορά που είχα μιλήσει στον Αντώνη Ντορέμο, η μόνη φορά στη ζωή μου, ήταν όταν σε ένα ημίχρονο αγώνα στα καλά εκείνα τα χρόνια που είχε πάνω στα δημοσιογραφικά στις σουίτες τα απίστευτους μπουφέδες και σκάκανε μύτη και ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ και του Άρη και του Απόλλωνος Πόντου. Μόδα ο Ηρακλής τότε. Και ντερλικώνανε. Ο Παναθηναϊκός είχε ακουστεί ότι είναι να φέρει τους Led Zeppelin. Που ήταν κάτι αδιανόητο βασικά, γιατί είχαν κάνει ένα τεράστιο live reunion στην Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος, στο Λονδίνο. Αν ήταν δυνατόν να έρθουν στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό, τέλος πάντων. Το είχε επιχειρήσει ο Παναθηναϊκός. Φυσικά η απάντηση δεν είναι τους Led Zeppelin. Αυτό είχε μπει κατευθείαν, όχι, είχε γίνει γνωστό, δεν σχολιάζω καν. Τώρα, να κάνουν reunion οι Led Zeppelin, να μαζευτούν και οι τρεις για να παίξουν. Γιατί ο άλλος χωρέθηκε, εντάξει, δεν χωρέσαν τον Θεό εκείνον. Για να παίξουν τον Bonham. Για να παίξουν στο Παναθηναϊκό, ναι, λίγο δύσκολο. Είναι κάπως ξένο για αυτούς. Το επιχείρησαν αυτό. Δεν έτσι, εντάξει, οκ. Έγινε η προσπάθεια. Εντάξει, πόδο. Δεν ξέρω, δεν τι. Για το συγκρότημα, για το συγκρότημα. Για το κατάλληλο. Δεν, εντάξει. Ο Ρόμπερ Πλάν είναι αντιπρόεδρος της Γούλφς. Τι ξένο είναι. Φόλα με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, λέω στον Αντώνη Ντορέμο. Είσαι ακουστεί τότε ο Παναθηναϊκός θέλει να φέρει τους Led Zeppelin. Του λέω. Αντουάν. Καλησπέρα. Δεν σου έχω μιλήσει ποτέ ούτε το όνομά σου, ούτε το όνομά μου, λέει, θέλω να σου πω. Λέει ναι, και δεν σε ακούω, λέω κιόλας, δεν είσαι το είδος μου. Λέει ναι, πες μου. Λέω, ο Παναθηναϊκός είναι να φέρει τους Zeppelin. Να φέρουμε κάτι και εμείς. Μουσικά. 100 χρόνια είναι. Έχουμε εμένα. Λέει, ετοιμάσου. Οπα. Να δεις τι θα φέρουμε εμείς. Oh. Θα πάθεις. Σοκ. Πλάκα. Με είπε ο Αντώνης ο Ρέμος. Σοκ και Ρέμος. Παιδιά, δεν έφερε κάτι ο Ηρακλής από όσο θυμάμαι. Και ο Ρέμος έφυγε. Απορία. Τι θα έφερνε ο Ηρακλής, ναι. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός έφερε του Zeppelin. Και που θα κάνετε τη γιορτή. Τι θα έφερνε ο Ηρακλής, ναι. Σύμφωνα με τον Ρέμο, που εγώ, ναι, θα πάθανα πλάκα. Σοκ. Δηλαδή, του λέω, τι είπε Σωτήρη. Τα λατρεύω. Τα χάλκινα τη γουμένη σα, λέει ο Σωτήρη. Άσε με τα βαριέμαι στου γάμου αυτά, ρε φίλε. Τριντζιν. Τι λε, ρε. Άσε με τα χάλκινα, όχι, ρε. Όχι, με τα 50 έργα η νεόπλουτη. Όχι, τα χάλκινα είναι άλλο. Τι άλλο ιστάγεται. Τα χάλκινα τη γουμένη και πολλά χάλκινα τη Μακεδονία. Τι λε, ρε. Όχι, τα λατρεύω. Και μου αρέσουν και σε κάποιε νέε εκδοχέ. Το θέμα είναι, ρε παιδιά, τι είχε στο μυαλό του ο Ρέμο και μου λέει. Ναι. Το πατάει, σε μένα το απάντησε. Ναι. Δεν λέω τώρα, δεν λέω ψέματα. Ναι, ψέμα, να πω ότι μου το είπε ένας φίλος ενός γνωστού μου, του ξαδέρφου του. Ναι, έτσι, ναι. Του λέω, δεν σου έχω μιλήσει ποτέ στη ζωή μου. Δεν σε ακούω, δεν θέλω να σου πω και το όνομά μου. Ναι. Έγινε σε ημίχρονο του αγώνα του Ηρακλή, στα χρόνια του Ρέμου, που είσαι κάτι μπουφέδες, ναι, με 30 διαφορετικά αλμυρά. Διπλό ημίχρονο στο τελικό. 50 γλυκά και πάει λέγοντας. Πρέπει να έχει νικήσει ο Ηρακλής και το μάτσο. 1-0, 2-1. Του λέω, ο Παναθηναϊκός θέλει να φέρει τους Led Zeppelin. Κάνε κάτι να φέρουμε κάτι κι εμείς στη μουσική βραδιά. Αυτή λέει του Zeppelin. Εμείς αυτό που θα φέρουμε, ετοιμάσου, θα πάθεις πλάκα. Ειλικρινά λέω, τι θα φέρουμε. Λέω, μήπως αναστήσουμε τον Keith Moon και έρθουν οι Who. Ίδια χρονιά είχατε σε 100 χρόνια. Μήπως, 1908. Ναι. 1908. Ναι. Δεν εννοείται. Εννοείται. Πω πω φίλε, αυτό τώρα που έφυγε, αν τα ακούσει ο Σαλβαδόρ. Βγάλε το. Πιστεύω ότι. Βγάλε το φασούλα. Πιστεύω ότι μπορεί να έρθει εδώ ο Σωτήρη και να σε πυροβολήσει. Σαλβαδόρ, Στέλιο, δεν το έκανα εγώ. Μόνο το πήγε. Ξέρω, έφυγε μόνο τον υπολογιστή. Ξέρω το επόμενο. Το επόμενο. Λοιπόν, έχουμε μία απόπειρα. Όσοι δεν είναι αυτοί, 4-4-3. Το μήνυμα του Ρωμανίστη έχει καιρό να εμφανιστεί Μάρια. Παναγιώτη, λίγο 1-1. Συμμετοχή για Άρη, ωραία. Συμμετοχή, καλημέρα, λέει ο Πέτρος για το live. Να είσαι καλά. 4-4-3, όχι, δεν είναι αυτή. Στα 50 χρόνια, λέει, θύρα 13, παίξαν τα μωρά. Ξέρεις πότε ήτανε? Okay. Το 2016. 2016, τα 50 χρόνια. 50 χρόνια, ναι. Α, θύρα 13. Συγγνώμη, ρε. Νόμιζα, λέω, τι λέει. Αφού είναι 1908, ναι, εντάξει, ναι. 4-43, μπράβο. Ναι, ωραία, τα μωρά δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν το θυμάμαι, δεν το γνώριζα αυτό. Δεν το θυμάμαι. Το group δεν είναι αυτό. Προσπάθησε πάλι για τα 100 χρόνια. Λοιπόν, ο 746, τι κερδίζω. Ιδανικά θα ήθελα ένα τηλεφώνημα, κύριε Κώστα, με backing vocals. Σχόλιο, Παπαδόπουλα. 746, στέλνει στους ίδιους με τον 4-4-3. Παίζοντας με το πρώτο συνθετικό
όσοι δεν είναι αυτοί. Και ούτε έπεσε ποτέ η ιδέα να έρθουν αυτοί. Εγώ νομίζω το ξέρω. Γιατί πάρα πολύ απλά, αν δεν κάνω λάθος, είχαν κιόλας ήδη έρθει. Δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι αυτοί. Άλλη έγινε επίσημη πρόταση. Για Ζέπελιν ούτε καν το παραμικρό. Δεν έγινε απόπειρα. Απλά έπεσε στα χαρτιά. Έκανε ο Θοδωρής ο Μανίκας επίσημη πρόταση σε τεράστια αμερικάνικη μπάντα. Πραγματικά τεράστια. Όσο κι αν κάποιοι εδώ βγάζουν κόμπλεξ και δεν τους χωνεύουν. Πολύ λίγοι είναι αυτοί. Προσωπικά αν έρθουν δεν θα πάω και με τα πόδια δεν σχολιάζω. Θα πήγαινα εννοείται, θα ήμουν μπροστά. Ποιοι είναι? Είπε το management του group πολύ πολύ ευγενικά. Είπε όχι, γιατί δεν θέλει το group να εμπλακεί σε κάτι που έχει μέσα τη λέξη οπαδός στον χώρο του αθλητισμού. Και μάλλον πολύ πολύ καλά κάνανε. Τρομάζω στο τι μπορούσε να γίνει στο live τους. Τρομάζω. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Θα ήταν sold out σίγουρα. Θα έμενε και απ' έξω ο κόσμος, δεν τίθε θέμα. Εντάξει. Ποιοι είναι? Ποιο είναι το group? Εντάξει. Πηγαίνουμε σε break και επιστρέφουμε δερμύτεροι. Δύο διπλές μωρά στη φωτιά. Αύριο βράδυ στο 8ball. 4 εισιτήρια Άρη ΣΑΕΚ μπάσκετ το Σάββατο. 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Μπατέ Μπορίσοφ την 5η 8 παρα 5 στάδιο Τούμπας. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο. Το σχετικό ή τα σχετικά αποστολή στο 54 5 26. Να κάνω και μια ερώτηση ακόμη. Ο Νίκος ο Παντίδος την Κυριακή έρχεται αντίπαλος του Ηρακλέους. Ο πρώην στόπερ του Παναθηναϊκού, του Πανιωνίου και του Άρεος. Μία ερώτηση. Για ποιον λόγο θα μείνει στην ιστορία του ποδοσφαίρου ο Νίκος ο Παντίδος? Για ποιον λόγο? Ο Νίκος ο Παντίδος, το στόπερ, ο οποίος μας άκουγε κάθε πρωί, με λατρεύει, με έχει χαρακτηρίσει τρελό για δέσιμο. Έτσι, και μου είχε πει να στείλω ένα μήνυμα. Λέει, πες τους ότι την Κυριακή θα νικήσουμε τον Παναθηναϊκό σίγουρα. Και όντως ο Άρης νίκησε 1-0 τότε με Παντίδος. Ποιος το βάλε τον γκολ? Άρης Παναθηναϊκός, πρωτάθλημα, Κλεάνης Βικελίδης. Με τίνο στον γκολ. Νίκησε ο Άρης 1-0. Βοηθάω κιόλας. Κεφαλιά. Ποποπό, τι έχουμε εμείς. Λοιπόν, να πω κάτι, παιδιά. Ναι. Οριακά δεν δακρύζω. Οριακά. Ναι. Γιατί βλέπω κάποια πολύ νέα παιδιά να μπαίνουν για το live. Που τυχαίνει ένα-δύο να τα ξέρω. Μεγάλη συγκίνηση. Μεγάλη συγκίνηση. Τρελή συμμετοχή. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η εκπομπή με τα περισσότερα μηνύματα στο ραδιόφωνο της πόλης. Κανονικά το εννοώ. Είναι η Τρόικα. Είναι η Τρόικα. Λοιπόν, λέμε τους διαγωνισμούς και σας ενημερώνουμε για τη φωτογραφία η οποία έχει ανέβει εδώ και περίπου 7-8 λεπτουδάκια. Δύο διπλές προσκλήσεις για το live των Μωρά στη Φωτιά. Παρουσίαση του νέου άλμπουμ Χρυσό Κλειδί αύριο το βράδυ στο Club 8ball Σαλαδάδικα. Δύο διπλές προσκλήσεις για τα Μωρά. Τέσσερα εισιτήρια για το Άρη ΣΑΕΚ στο μπάσκετ Σάββατο απόγευμα στο Νικ Γκάλης Χολ. Και πέντε εισιτήρια για τη ματσάρα ΠΑΟΚ Μπατέ Μπορίσοφ Europa League 8 παρα 5 το βράδυ της Πέμπτης. FM κενό. Όνομα επώνυμο, ναι. Δίπλα γράφει Άρης, ναι. Ή ΠΑΟΚ ή Live ή και τα τρία. Αποστολή στο 54-526. Χριστουγεννιάτικη φωτογραφία της εκπομπής έχει ανέβει ήδη. Τσαλτίδης, Παπαδόπουλας, Ασλαμάς. Νομίζω μπείτε τώρα. Ότι είναι μια φωτογραφία που παρά την ασκήμια και των τριών είναι πολύ ωραία. Μπείτε τώρα στο Facebook του Λίμπερο, έχει ανεβεί και κάντε τα σχόλιά σας. Λοιπόν, χρωστάμε. Πέτρος καλημέρα, Γιάννα καλημέρα, Ελένη καλημέρα, να είσαι καλά. Είχαμε μείνει στο Παναγιώτη, είχαμε μείνει στο 7-11. Ο Κώστας μπαίνει για live. Good morning, Scouters and Max. Rest in peace. Εκεί πέρα κόβεται. Ποιος, για ποιον λες? Στείλε τη συνέχεια. Rest in peace. Εκεί πέρα κόβεται. Και μετά στέλνεις. Όχι, είναι άλλος. Απλά τυχαίνει να είναι 7-11. Κιτρινόμορες καλημέρες από Σέρες. Ο Νούνο Κοέλιο. Πάρα πολύ σωστά. Αμφιβάλλω αν τον θυμόταν αυτό και ο Τσαλτίδης. Το γκολ του Άρη. Το αμφιβάλλω. Το γκολ του Άρη. Το 89 το έβαλε ο Κοέλιο. Έτσι. Στο τέλος. Το Άρης Παναθηναϊκός. Με κεφαλιά ψαράκι. Ναι. Γιατί αυτό, Χρύσανθε? Γιατί έχουμε την Κυριακή. Βγάζουμε θέματα από διάφορα. Καταρχάς, έχουμε μόνο μία σωστή απάντηση. Ναι. Με ένα κάκιστο σχόλιο. Κάκιστο. Τραγικό. Η σωστή απάντηση είναι από την Αθήνα. Επειδή παίζουν ψευτομοντέρνο πανκ, δεν σημαίνει ότι η ΤΑΒΕ είναι τεράστιο συγκρότημα. Χαλάρωσε ρε Μάριε, λέει ο Ρωμανίστα. Σωστός ο Ρωμανίστα. Είσαι ο μόνος που βρήκε ότι αυτούς ήθελε να φέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στα 100 χρόνια της μέσω του Θοδωρή του Μανίκα και το γκρουπ ευγενικά είπε όχι, γιατί δεν θέλουμε να μπλέκουμε με κάτι που έχει μέσα μίσος, που χωρίζει κόσμο, που έχει οπαδισμό. Mm. Και πολύ καλά έκανε για μένα. Αυτό με αφορμή το ότι τα Μωρά στη Φωτιά παίξαν το καλοκαίρι που μας πέρασε και μίλησαν εδώ στο Λίμπερο, στο Σταύρο Κόλκα, σε πάρτι οπαδών του ΠΑΟΚ.
και μας ενημερώνει κάποιος εδώ πέρα ότι στη θύρα 13 είχαν παίξει και τότε τα μωρά. Τα πιο πολλά ελληνικά γκρουπ, επειδή κάνουν αμάν για να πάρουν κανένα φράγκο, σαφώς και παίζουν παντού. Στην αυτόνομη θύρα 10 έχουν παίξει 100 ελληνικά συγκροτήματα. Εννοείται. Και αγγλικά όμως. Μόνο εσύ έχεις απαντήσει, Ρωμανή, σωστά. Μόνο εσύ. Αλλά ψευτομοντέρνο πανκ, ειλικρινά είναι μπαντάρα, τα σέρνουν στο πεζοδρόμιο και παίζουν ρακ. Ναι, δεν παίζουν καν πανκ για μένα. Παίζουν ρακ. Το 164. 4-7-2. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έφαγε άκυρο από τους Στάδε και εσύ είσαι ο τρίτος, Αριανέ, 4-7-2. Περιζέπελιν είναι αστιότητες. Έπαιξαν μόνο ένα live στην μνήμη του Αχμέντ Ερντεγκούν, του αφεντικού της Atlantic Records. Βαθιά υπόκληση για πολλωστή φορά στο μεγαλείο του μηνύματός σου. Έτσι. Η φωτογραφία τα σπάει ήδη και στο Facebook και στο Instagram του Λίμπερο. Να σου πω ότι η κοπέλα μας που έφυγε από την εκπομπή που βλέπαμε στη Καινούριο, δεν βλέπαμε μια ηθοποιό, ένα ξανθό εκεί και λέγαμε αυτό εδώ πέρα θα κάνει καριέρα κτλ. Ναι. Μπαίνει σε αυτό το που είναι 7 με 7. Πώς το λένε, τα ζευγάρια, στα ζευγάρια. Τα ζευγάρια. Nomads. Εκεί μπήκε. Love power. Ναι, γι' αυτό αλλάξαμε το κοντζάκι. Ναι. Λοιπόν, φοβερά μηνύματα. Μπείτε και σχολιάστε, παιδιά, όπου σας βολεύει. Facebook σας βολεύει. Instagram σας δουλεύει. Όπου θέλετε. Λοιπόν, ο Κρίστοφερ από Στοχόλμη λέει: ο άρχοντας και η φουσκωτή του. Καλό. Σε ευχαριστώ που με λες άρχοντα. Μηνυματάρα. Γιατί είστε με σταυρωμένα χέρια. Λοιπόν, ο Αποστόλης λέει: η στάση του Τσαλτίδη είναι σαν να μας λέει: κοίτα κάτι οι ονομάγες. Καλό, καλό. Ο Αποστόλης από την Αγγλία, ο παδός του ΠΑΟ. Ναι. Αποστόλη για δικό σου, πολύ καλό. Ο Κώστας λέει: εντάξει, το είπαμε άλλη έννοια. Ο Κώστας λέει: διαφήμιση Polo Ralph Lauren. Κουστούμι που κάμισο Polo Shirt. Επειδή είναι. Ούτε συνεννοημένη ο Νάμας. Εγώ δεν είμαι. Λοιπόν. Για να πάρεις Polo Shirt. Ο Άγγελος που προφανώς δεν ξέρει. Να φάτε ένα μήνα ραβίθια. Όχι, ξέρει. Ο Άγγελος λέει: αυτό είναι ο που μας βρίζει εμάς συνέχεια και υμνεί αυτόν εδώ. Παρ' όλα αυτά λέει: κάτσε, είναι ο παδός του ΠΑΟ. Από τους τρεις λέει: πιο όμορφο είναι το δέντρο. Χειροκροτώ, υποκλίνομαι. Καλό. Συνεχίζετε με μηνυματάκια. Διάβασε το 164, Μάριο. Το διαβάζω, ναι. Χρυσαφέ. Ο Κωνσταντίνος λέει: τι έγινε, ξεκίνησε ο συνδικαλισμός και στο Λίμπερο. Ποιος συνδικαλισμός, αυτό που κολλάει, δεν το καταλαβαίνω. Σαν συνδικαλιστές μοιάζουμε. Μουσια, αλλά ο σαν συνδικαλιστές, αυτό μου θέλει να πει. Επειδή φοράω κουστούμι, εγώ τι. Για να το φωτογραφία, ρε. Φωτογραφία, άρα φίλε. Α, γιατί κάνεις εσύ έτσι. Σας δείχνω. Α, μας δείχνω. Σαν τα Βίκος είσαι, ρε. Να τη δω κι εγώ, δεν έχω τέτοια. Σαν να μας προμοτάρεις είσαι. Προμόσον κάνω. Σωτηρία. Ορίστε. Σαν να μας από κάνει... Από εδώ το φοβερό ντουέτο και τα λοιπά που ναι. Παράτησε ο ένας τον άλλον και πήγε με τη λεσβία και τέτοια. Ναι. Άμα τώρα, Φέργκισον, τώρα ήρθε ρε εσύ. Rest in peace, Pete Shelley, Duncan Buzzcocks. Έλα ρε εσύ. Ο τεράστιος Pete Shelley, το καμάρι του Manchester. Κλαίω. Θα βάλουμε μετά κάτι από Buzzcocks. Ο Duncan λέει: περάστε έξω, κύριε. Πάμε, Μάριε, πάλι πόρτα φάγαμε. Καλό ότι μας διώχνει έξω ο Τσαλτίδης. Έλα, διάβασε το 164. Λοιπόν, να πούμε στον κόσμο ότι και στον Χρύσανθο. Ναι. Έβαλα ερώτημα. Έβαλε. Μία φορά μόνο μίλησα εγώ στο Ρέμο. Μία φορά μόνο. Στο Ρέμο. Στο Ρέμο, στον Αντώνη το Ρέμο. Μία φορά μίλησα. Και μία δεύτερη θυμάμαι εγώ. Μίλησε εσύ, όχι πήγε στα μπουζούκια. Σε ημίχρονο του αγώνα. Τον έχω δει και στα Άστρα όταν τον ήξερε κανείς. Ούτε η μαμά του. Το Χρυσοχοίδη μαζί. Στα Άστρα τυχαία μία φορά. Με Χρυσοχοίδη, όχι. Για 10 λεπτά. Ναι. Αν θυμάμαι, που έφευγε τότε, έχουμε δώσει στο Χρυσοχοίδη, έχουμε δώσει το τηλέφωνο και τραγουδάει σε κοπέλα συναδέλφου. Ναι. Θα σας πω στο εκτός αεραπιανού και τα λοιπά. Πες τώρα. Και αν σε χάσω, χάθηκα. Oh. Τι μου λες τώρα. Oh. Συγγνώμη που τρελάθηκα. Ναι. Τραγουδάρα. Μιλάμε για πες την ιστορία εντάξει στον λοιπόν, πάω στο ημίχρονο αγώνα του Ηρακλέους, απάνω στα booth που είχε τότε του τρελού μπουφέδε, 800 πράγματα, και του λέω: καλησπέρα. Δεν θέλω να σου πω το όνομά μου. Είμαι ο παδός του Ηρακλέους. Δεν σε ακούω. Δεν είσαι το είδος μου. Λέει ναι, εντάξει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λέω: ο Παναθηναϊκός για τα 100 χρόνια θα κυνηγήσει να φέρει τους Led Zeppelin. Ναι. Να κάνουμε κάτι, λέω, και εμείς. Ναι. Με εσένα τώρα να κάνουμε κάτι και εμείς μουσικό. Και μου λέει: Zeppelin αυτή. Στο γάμα σίγμα ήταν τότε με τέτοιο. Ήταν στο Ηρακλείο Ρέμο τώρα, μην με μπλέξει. Α, γιατί του κόψετε δύο τιμολόγια. Ναι. Και λέει. Και λέει ο Ρέμος, μου απαντάει: μη μασάς, με αυτό που θα φέρουμε εμείς θα πάθεις πλάκα. Και λέω: ρε φίλε, και λέω: τι θα φέρουμε, ρε φίλε, Zeppelin οι άλλοι. Με αυτό που θα φέρουμε εμείς. Πλάκα, λέω: περιμένω να δω. Σε ευχαριστώ, λέω, πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, στέλνει ο Παοξής 164. Καλημέρα. Μήπως τον Γιώργο Μάγκα,
έτσι κι αλλιώς από κλαρίνο σε κλαρίνο ήσασταν. Καλημέρα. Όχι, καλά πήγαμε τότε. Κατανοείτε, καλά πήγαμε. Αλλά ωραίο, ωραίο, μακάρι. Ο Σοφοκλής αναρωτιέται αν πάμε σε bachelor party με τη φωτογραφία αυτή. Ο Δημήτρης λέει προς τη στιγμή ψάρωσα. Νόμιζα ότι το δαχτυλίδι στο χέρι του Μάριου ήταν βέρα. Ρε Ασλαμά, με απίστευτη συμπάθεια. Ναι. Γεια σου, ρε γιγαντά. Ο Παναγιώτης λέει μάλλον έπρεπε να έχετε πιο μεγάλο δέντρο να φαίνεστε πιο μικρόσωμη. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, που είμαστε δύο μέτρα. Τι να κάνεις, 2-11 είμαστε. Το ότι, παιδιά, το ότι φαίνεται το δέντρο και είμαστε και οι τρεις και με φαίνεται το δέντρο. Κάναμε για να φανεί. Να πούμε κάτι εδώ, έτσι. Ένα μεγάλο μπράβο στη Μαριλής. Α, βέβαια. Okay, η Μαριλής κατάφερε να δείξει το δέντρο. Που ανέδειξε τα πάντα και το περιβάλλοντα χώρο. Εκεί πιάνοντας άλλα κινητά, έβλεπε άλλα δέντρα. Ο 883, ο Μπάμπης επιχειρεί να απαντήσει. Μήπως λέει η Τάβε, όσοι Μπάμπη δεν αυτοί, αυτοί είχαν ήδη έρθει. Εδώς. Και είχα γίνει ρημαδιό. Προσπάθησε πάλι, καλή η προσπάθειά σου. Καλή προσπάθειά σου. Τεράστιο αμερικανικό γκρουπ. Ποιους ήθελε να φέρει ο Παναθηναϊκός στα 100 του χρόνια και του απάντησαν ευγενικά το management τους, τεράστιο αμερικανικό γκρουπ που γεμίζει στάδια για πλάκα σε όλο τον πλανήτη και απάντησε ευγενικά όσοι. Γιατί δεν ήθελα να μπλέξει με κάτι οπαδικό. Μπράβο. Έτσι. Με αυτά και με αυτά οργανίζαμε μια ώρα ζωή τη Δασκαλά και χωρίς να αναφερθώ στο ΠΑΟΚ Λάρισα. Ωραία. Πάει μισή μισή για του. Όποιο μιλήσει γι' αυτό είναι βλακεία. Ο Δημήτριος λέει: καλημέρα, Τριανδρία. Μάρι, ποια είναι η γνώμη σου για την Salford City που είναι εξαμέτωχη στην ομάδα 5 πρώην παίκτες της United και ένα Σιγκαπούρος. Θα μπορούσε να γίνει δορυφόρος United για να βγάλει κάποιους Άγγλους λόγω ναι. Brexit. Σωστό, σωστό, ναι, ναι, καλό. Salford είναι η ιδιαίτερη περιοχή, έτσι. Όχι, με το Brexit, έχει θέμα, ναι. Μαρία. 264, καλημέρα, να είσαι καλά. Πραγματικά δακρύζω που βλέπω το μήνυμά σου. Θα εξηγήσω γιατί στο Παναγιώτη. Θυμάμαι ποιος, Ηρακλής, από. Όχι, δίκιο. Καμία σχέση. Ο Γιώργος ο Ιταλός λέει. Άστο, ο Χασοδίκης και οι κλητήρες του. Εγώ τις κερδίζω τις δικές μου φίλε όμως. Σωστά, ειδικά στον αέρα. Και οι τρεις λέει ο Δημήτρης δεν μορφές. Αλλά ρε Παπαδόπουλα, γιατί δεν βάζεις το πουκάμισο από μέσα. Δεν μπαίνει, σαν να έχει ξεχυλώσει λίγο. Ποτέ δεν τι να μπει, ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις. Πού να μπει. Ποτέ. Τελευταία, όχι ποτέ. Το έβαζες. Μέχρι το 94. Εντάξει, πριν 25 ο Νίκος λέει ο Χρήσαθος αδυνάτησε period. Το period τι είναι. Period. Αδυνάτησε period με, λόγω της περίοδου. Λόγω της περίοδου. Ο Χρήστος αδυνάτησε πύριο, το ξέρω εγώ. Σωτήρη, βάλετε κανένα μωρά το μανιφέστο. Ο Αποστόλης ξέρει και ποιος ήθελε να φέρει ο. Αυτό έχεις ρωτήσει. Ποιος ήθελε να φέρει ο Ρέμος. Ο Ρέμος, ποιος. Περίμενε, μην το πει γιατί μπορεί να το πει. Φαίνεται στο Facebook. Σήκωσε μουσική, όχι, περίμενε. Τι του Παναθηναϊκού, ποιο είναι. Το πότε το πω, ξέρει, φαίνεται στο Facebook. Όχι, διάβασε το αυτό, δεν διάβασε το. Ο Ρέμος ήθελε να φέρει τους Scorpions. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Ήταν η απάντηση αυτή στους Led Zeppelin. Μία από τις 127 φορές που ήρθα στην Ελλάδα. Θα ρωτήσω και τον Ηρακλή. Δεν ξέρω για ποιον λέει ο Γιώργος. Λέει τον Παπούλη στη γωνία, γιατί τον βάλατε. Αυτό στη γωνία. Εγώ στη μέση είμαι. Εσένα. Εσύ ωραία. Είσαι στη γωνία. Ωραία. Εσύ που είσαι. Εγώ είμαι έξω. Είναι τρία άτομα. Γιατί η γωνία την από εδώ ή από εκεί. Ναι, η γωνία είναι στον τύπο. Λοιπόν. Νίκος Παντίδος, Παπούλη. Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού, του Πανιωνίου και του Άρεως έρχεται την Κυριακή στο Καφτατζόγλιο στάδιο εναντίον του Ηρακλέους. Ηρακλής 1908, Αθλητική Ένωση Καραϊσκάκη Σάρτας 2012. Γιατί θα μείνει στην ιστορία ο Νίκος ο Παντίδος. Ήταν δηλαδή ένα διάστημα που τον βλέπαμε. Τον βλέπαμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Νίκος Παντίδος, συνέχεια. Ο Γιώργος θέλει αυθαλμίατρο γιατί λέει κουστούμι με αθλητικά. Πάτα τους δύο καρπαζιές σου, κυριούλιδες ρε Παναγιώτη. Αυτά είναι αθλητικά. Πού να ξέρει το ταγάρι. Καταρχάς, κουστούμι με αθλητικά ναι. μπορεί και... να υπάρξει. Ναι. Αλλά δεν είναι αθλητικά αυτά. Ναι. Αυτά δεν είναι sneakers. Δεν είναι sneakers. Αυτό το έχει κάνει ο Τζον Μάκενρο 30 χρόνια πριν. Ο Μουρλός. Ο Βαγγέλης λέει ότι είμαι έτοιμος για το αρχοντικό. Μπιτζάμες με σκαρπίνια έχω φορέσει, ναι. Μπιτζάμες φόρμα. Ο Σωτήρης μας ενημερώνει γιατί ήσταν μαζί το βράδυ. Τι 8, όχι, έκανα 8 το πρωί. Οχτώ το πρωί. Φόρμα ήταν, δεν ήταν πιτζάμα, φόρμα. Εγώ μια φορά που κλειδώθηκα έξω από το σπίτι. Δεν φοράω πιτζάμες ποτέ, φίλε, κοιμάμαι γυμνός. Κλειδώθηκα λοιπόν. Κάτω στην πιλωτή, πάνω να βάλω το μηχανάκι μου το μποξεράκι και πήγα μέχρι τους δικούς με το μποξεράκι έτσι. Μια χαρά. Τι ωραία. Φίλε, μούρλα. Είμαι έτοιμος λέει για το αρχοντικό, ένα βουτύρο παρακαλώ την πιφτεκάρα λέει. Αλλά το καλό το λέει ο Δημήτρης. Ποιο. Ναι. Απίριοντ είναι η τελεία λέει, το σημείο στήξης. Γιατί δεν βάζουμε τελεία τότε και βάζουμε πίριοντ. Λοιπόν, ο ψηλός είναι ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου και δείχνει τους δύο πρώτους συνταξιούχους του σταθμού. Άρχοντας, όμορφο. Πάρε μια ανάσα, Χρύσανθε,
για να βάλουμε και ένα δύο θεματάκι που μας μείνουν έτσι. Γιατί πλακωθήκαμε τώρα μόνο με το Facebook. Όλο το θέμα είναι η φωτογραφία, ρε φίλε. Τώρα. Ζωντανή εικόνα. Τώρα. Λοιπόν, δήλωσε, επειδή έκανε αναφορά στο Λάρισα, στο ΠΑΟΚ Λάρισα ο Παναγιώτης, δήλωσε ο Αλέξης Κούγιας, μιλώντας σε αθλητικό ραδιόφωνο της πρωτεύουσας της Μακεδονίας μας, της Θεσσαλονίκης, είπε: ο ΠΑΟΚ φέτος παίζει αντρικό ποδόσφαιρο. Έτσι, άντρες. Ωραία. Έτοιμη για όλα. Πέρυσι τι έπαιζε. Πού το είδε ο... Α, παιδιά, δεν πειράζω τίποτα. Ναι. Το μεταφέρω ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ φέτος πέρυσι. Το άκουσες ή το είδες, ή το είδες γραμμένο. Πρωτοσέλιδο, μεγάλο. Πέρυσι έπαιζε ακόμα πιο αντρικό. Το άκουσες. Το είδες με τα ματάκια. Το άκουσαν 100 άτομα, μου το είπαν. 100 άτομα. Και το άκουσαν 100 άτομα. Καλά, και εδώ 10 άτομα άκουσαν χθες την αναφορά που δεν έκανες. Ο ΠΑΟΚ παίζει αντρικό ποδόσφαιρο. Ωραία. Πέρυσι, ρε Αλέξη, αν μας ακούς, επικοινώνησε μαζί μας. Τι έπαιζε, τι ποδόσφαιρο έπαιζε. Επίσης. Κάποιος με χαρακτήρισε βλάκαεψε. Αποκλείεται. Για ποιον λόγο. Αποκλείεται σε ένα βλάκα. Επειδή είπα ότι η σύζυγος του Παύλο Γκαρσία, η Λάουρα, ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο άντρας της δεν παίρνει τη δόξα που πρέπει, η ομάδα είναι ένα χρόνο αίτητη και κανείς δεν ασχολείται. Και είπε: συνεχίστε έτσι τη σκληρή δουλειά. Μπράβο. Μου λέει: βρε βλάκα σλαμά και παοξής. Το αποκλείεις. Να τη το είπε να το ανεβάσει. Άντε, ρε, ο ίδιο ο Πάμπλο. Άντε, σαχλαμάρα. Είχε δεν είχε σαχλαμάρα. Την είδε την πρώτη ώρα, την είπε πάλι. Άντε, κάθομαι και σ' ακούω έτσι. 100%. Με... Άντε από εδώ πίσω. Είναι σαχλαμάρα. Είναι σαχλαμάρα αυτό που είπα. Κύριε, κύριε ξεφτύλα. Αφού και εγώ λέω στην Κατερίνα. Παοξή με έγραψε. Έτσι. Δεν το ξέρω τι σε έγραψε. Δεν μου λε αν ανεβάσει η Κατερίνα Τσαλτίδου. Ναι. Είσαι ο κορυφαίο διευθυντή αθλητικού σταθμού στην Ευρώπη. Ναι. Δεν υπάρχει άλλο και δεν παίρνει του ύμνου που πρέπει. Θα το ξέρουμε, τον έβαζε αυτή, ναι. Περίμενε. Ναι. Εσύ το μυαλό σου τι? Αποκλείεται να πάει ότι 1%. 1% αποκλείεται. Μπορεί να την έβαλε ο Τσαλτίδης. Αυτός ο χαρακτήρας να προσπαθήσει, ρε παιδί μου, να κάνει αυτό το πράγμα. Αυτός ο άνθρωπος. Αυτός. Αλήθεια, τα ανεβάζει μόνο του. Παναγιώτη. Είσαι σαν το μαγικό πνεύμα των Χριστουγέννων που θα μας φέρει το πρωτάθλημα. Με 200 κιλά. Και οι άλλοι σαν τα κακά ξωτικά που θέλουν να χαλάσουν τη γιορτή. Φίλε, το πιο παχύ πνεύμα Χριστουγέννων δεν υπάρχει. Ξώτη, ξώτη, ξώτη. Λοιπόν, για να πάμε σε διάλειμμα. Γιατί το λες παχύ, μια χαρά είναι το παιδί, ρε. Ωραίος είναι, γιατί. Μην ξεχνάς, 4 εισιτήρια Άρης ΑΕΚ στο μπάσκετ. 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Μπατέ Μπορίσοφ, κάτσαν λίγο τελευταίο δεκάλεπτο διαγωνισμοί και 2 διπλές Μωρά στη Φωτιά. Στέλνει Σαλβαδόρ, αύριο βράδυ στο Έντουλ παρουσίασε νέο άλμπουμ, τρελό πάρτι, εννοείται καυτό πάρτι με τα Μωρά στη Φωτιά. Ο Λίμπερο έχει κενό, και. Ναι. Αποστολή στο 54526. Ο Λίμπερο έχει και Instagram πλέον, οπότε μπορείτε να μπείτε και να τον ακολουθήσετε και στο Instagram με τις ωραίες φωτογραφιούλες που ανεβάζουμε και όσοι πιο πολύ μας ακολουθείτε τόσο περισσότερες φωτογραφίες θα ανεβάζουμε και εμείς. Ρωτάω και τους δύο. Ρωτάω. Τι έκανε ψε ο δεν ξέρεις τι έκανε. Εσύ, ας πούμε, εσύ δεν ξέρεις, έτσι. Ναι. Τι έκανε ψε ο Ηρακλής στο βόλεϊ. 3-1. Έπαιζε με την Μπενφίκα. Τι έκανε. Εγώ ξέρω, πέρασε. Αλλά, 1-3, 1-3. Αλλά, όχι. Πέρασε ή όχι. 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 Φαίνεται από το πρωτοσέλιδο. Από το πρωτοσέλιδο. Αφού αποθεώθηκε ο λαός. Αποθέωση από τον λαό. Χαμός. Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο. Σωτή, δεν ξέρω αν είσαι τίποτα το μανιφέστο από Μωρά στη Φωτιά, να το έχει έτοιμο. Παλικάρι μου σε λίγο. Μέσα στα δασκαλάκια, παιδιά, είναι πολύ. Μακάρι να μπορούσαμε να βγάλουμε στον αέρα τα όσα λέμε εδώ με Σωτήρη Δασκαλάκη, με Παπαδόπουλα στο διάλειμμα με Μαριλής και με τον Χρήσανθο βέβαια. Δύο πραγματάκια. Το Λουκαλάκη θα το βάλουμε στον Θωμά. Ναι, που έστειλε. Θα τα πούμε λίγο παραγγελίε. Ναι. Έστειλε τρελό Λουκαλάκη ο Θωμάς ο Στόντον. Τρελό, φανταστικό. Και μήνυμα. Φανταστικό. Διαβάζω το μήνυμά του, ο παδός του Ηρακλέους. Ναι. Και έχει στείλει δύο φωτογραφίες. Είναι ο Στέλιος ο Σαλβαδόρ, ο οποίος βασικά ο Σαλβαδόρ με γυαλιά είναι ίδιος ο Ματζιούκης ο Γιώργος. Ίδιος ο Ματζιούκης. Έστειλε ο Σαλβαδόρ. Ο Θωμάς ο Στόντον, Στέλιος Σαλβαδόρ, την θελική αυτή μορφή της ελληνικής μουσικής σκηνής Αταμορά στη Φωτιά, με έναν παλιό διεθνή Έλληνα goalkeeper. Που έπαιξε Ολυμπιακό, Εθνικό και ΑΕΚ. Τερματοφυλακάρα. Νομίζω το απάντησε τώρα, το βρήκατε. Με ποιον μοιάζει καταπληκτικά. Τα είπε όλα, δεν χρειάζεται αυτό. Λοιπόν, το είπε. Ολυμπιακό, Εθνικό και ΑΕΚ. Ωραία. Ο Δινόπουλος του Ηρακλή. Ο Δινόπουλος ζει. 845, εγώ να δεις πως σας αγαπάω. Αφού έπιασε αυτό το πράγμα με τις κύριοι ξύφτυλα, από εκεί, από πού να είναι, ρε φίλε. Μόνο κύριο άλογα. Παπά, παπάκα, σταυμάρχησα την Πάτρα. Θωμάς Στόντον μήνυμα. Και ο εορτασμός για τα 100 χρόνια του Ηρακλέους ήταν ένα τραγικό σήμα χωρίς τον ημίθεο. Σωστά, βασικά παρέπεμπε σε περιπολικό. Το είχα πει εγώ τότε. Σαν να βλέπεις περιπολικό ήταν. 100 κανονικά. Δεν θυμίζει Ηρακλή. Και μία φανέλα επαιτειακή που την έβαλαν στο Αλκαζάρ. Αιώνια προχειρότητα. Για το Λουκαλάκι το είπαμε. Θωμάς, τότε να είσαι καλά. Τη φανέλα την αγόρασα. Είναι φανελάρα.
την αγόρασα σε small. Δεν μου κάνει με τίποτα. 150 ευρώ έκανε και την πήρα. Μπράβ. Ποια, ποια? Τη φανέλα την επαιτειακή. Φανελάρα είναι. Ναι. Την θυμάσαι? Όχι. Με τα κορδόνια. Ναι. Φαρδιάρικα μπλε. Άστο. Ωραία. 150 ευρώ την πήρα. Πω, πω. Έβγαλαν, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, βγάλαν 100. Και ναι. Τη ζήνανε 150 ευρώ. Ναι. 100 φανέλες. Φύγανε όλες σε 2,5 μέρες. Ναι. Πρέπει να πήρα εγώ μία από τις δύο τελευταίες. Μάλιστα. Δεν κάνω πλάκα. Ωραία. 150 ευρώ. Πολύ ακριβές, Μαρία. Ναι, πανάκριβε, ναι. Συλλεκτική. Τη φορέσα στη Λάρισα που χάνουμε με σφαγή. 1-0, χάσαμε ρε Θωμά. Ναι, το ποσό είναι τρελό. Για Ελλάδα είναι αδιανόητο. Ρέμος ρε φίλε. Με ρέμο ρε φίλε. Κάτσε καλά. Ποζεριές Ηρακλής. Είναι η σφαγή. Κάνανε 100. Είναι, ναι, είναι η σφαγή στη Λάρισα. Ή 1-0 ή 2-1 χάνει ο Ηρακλής με αλητία σφύριγμα. Αλητία στο τέλος. Λοιπόν, μην ξεχνάς, οι διαγωνισμοί τρέχουν. 4 εισιτήρια. 4 εισιτήρια Άρη ΣΑΕΚ. 5 εισιτήρια. ΠΑΟΚ, Μπατέ Μπορίσοφ και 2 διπλές για το live. Στέλνει στο Σταυροδρόμο. Μωρά στη φωτιά αύριο βράδυ στο 8ball. Έτσι. Ο Νίκος λέει ότι ο Βάζελος θα έφερε το συγκρότημα που τραγουδάει ο Βιερίνια. Δεν το πιάνω, sorry. Άσχετο. Όσοι πάτε μωρά, πάρτε μαζί και λεφτά. Θα έχει τρελό merchandise. Ναι, τρελό. Και t-shirt και μπρελόκ και αυτοκόλλητα. Και φυσικά βινίλιο το καινούριο άλμπουμ Χρυσό Κλειδί. FM και ονόματα επώνυμο. Άρης ΠΑΟΚ live και τα τρία αποστολή στο 54-5-26. Φωτογραφία και στο Instagram και στο Facebook σχολιάζεται. Εγώ και τα παιδιά μου έχουμε βγει φωτογραφία. Τσαλτίδης, Παπαδόπουλας, Ασλαμάς. Έτσι. Κανείς δεν έχει βρει για ποιον λόγο θα μείνει στην ιστορία. Θα λέμε, α, ο Νίκος ο Παντίδος που. Τι, ο Έλληνας στόπερ, δεν το βρει κανείς, παιδί των Ακαδημιών του Παναθηναϊκού, να βοηθήσω λίγο ρε εσείς. Το είπα κιόλας, τον βλέπαμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σε εκπομπές, στην τηλεόραση, σε εφημερίδες παντού. Δηλαδή πιστεύω ούτε ο Μέση τέτοια προβολή για περίπου ένα μήνα, μπορεί και παραπάνω. Ούτε ο Μέση. Έτσι. Περιμένει ένας φίλος στη γραμμή, να πάμε λίγο δυνατά αριθμικά. Μην ξεχνάτε την Κυριακή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Καθατζόγλιο στάδιο, 3 η ώρα. Ηρακλής, Αθλητική Ένωση Καραϊσκάκης, μία ομάδα που είναι μόνο. Φτάνε μάλλον οι δρόμοι. Ναι, που είναι μόνο 3 βαθμούς κάτω από τον Ηρακλή. Δημήτρης Ελευθερόπουλος εναντίον. Επειδή είσαι πολύ χαμηλά, είναι μόνο 3 βαθμούς κάτω από τον Ηρακλή. Εναντίον Παπαματθεάκη, ο διάδοχος. Συζητώ, συγγνώμη, δεν ξέρω το όνομά του ανθρώπου, το ξέχασα, του Παπαματθεάκη. Ο διάδοχος του Σάκη Παπαβασιλείου. Επειδή κάποιοι περιμένουν να δούνε Λουκίνα εναντίον Ηρακλή, ο Λουκίνας πήγε στα μπας Γιάννηνα. Έτσι. Άλλο μεγάλο όνομα έμπειρο είναι ο Στέφανος Οκαπίας, μορφή του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και φυσικά ο Δημήτρης ο Μαχαίρας, ο αμυντικός χαφ επί χρόνια της Βέρειας και του Λεβαδιακού, που δεν επιστρέφει τελικά Λεβαδιακό, μένει στην ΑΕ Καραϊσκάκης και έρχεται την Κυριακή εναντίον του Ηρακλέους. Άρτα. Ο Καραϊσκάκης είναι η ομάδα που έφαγε 7 γκολ από το Βόλο. 7-0 έχασε. Και προψέ έχασε 0-1 από τον Απόλλωνα Λάρισας. Τα ίδια λέγατε για τον Ιγνιακό και έφερε χ εδώ μέσα όμως. Με γκολ του Κώστα του Χατζή. Ο Χρύσανθος, λέει ο Οδυσσέας, δείχνει το φετινό πρωταθλητή. Ενώ ο Ασλαμάς ακόμα ελπίζει σε πορεία Λέστερ του Ατρομήτου. Καλημέρα, Τροϊκάρα. Καλό. Χειροκρότημα. Από την άλλη εβδομάδα να την κάνει αυτή την πορεία ο Ατρομήτος. Και επειδή υπάρχει και άλλη μεγάλη ομάδα στην πόλη, να μην ξεχνάμε, είναι πολύ άδικο αυτό που κάνουμε. Παναχαϊκή Απόλλων Πόντου. Την Κυριακή στην Αγιά. Σοκράτης Φρυδόπουλος κόντρα σε Δημήτρη Καλαϊτζίδη. Ο Λαϊτάν δεν είναι ακόμη έτοιμος για το φίλο του φίλου του Απόλλωνος, το γνωρίζουν αυτό. Θα είναι έτοιμος σε περίπου 15 μέρες. Προπονείται, αλλά δεν είναι έτοιμος. Λοιπόν, άρα δεν έχει δελτίο, ρε Μάρια. Θα είναι Δεκέμβριο. Θα παίξει ο άνθρωπος. Πότε τα Χριστούγεννα. Τώρα ήρθε, θα κάνουμε τον άνθρωπο. Γιατί ήρθε τώρα. Δεν ξέρω. Δεν έχει ξανάρθει παίκτη Δεκέμβριο. Ρώτα το ρεπόρ του Απόλλωνος στο Λίμπερο. Δύο γραμμές. Παναγιώτη, γιατί ήρθε τώρα. Δεν ξέρω. Περιμένουν ήδη. Το ρεπόρτερ του Απόλλωνα στο Λίμπερο. Ναι, σωστά. Περιμένουν ήδη δύο γραμμές να είστε σύντομοι με ρυθμό και με ουσία. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα. Περίμενε. Ο παδός της Αρσενάλ. Ναι, ρε φίλε. Τι έχεις να πεις για τη σκανδαλάρα που. Ποια σκανδαλάρα από όλες. Συνταράσει. Που του τράβηξε τα μαλλιά του Γκουεντουζή και δεν έδωσε τίποτα. Όχι, φίλε. Δεν το έχεις πάρει χαμπάρι, ε. Τον Goal of Sight. Με την μπανάνα πιο. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Ναι, offside ήταν, ρε. Περίμενε. Μάρι, για διάβασε λίγο. Διάβασε λίγο, Μάρι. Να μάρει. Του Ολυμπιακού τη Αγγλία. Σάλο στην Αγγλία. Παίκτες της Arsenal ξεσάλωσαν με shippy crack, βότκες, σαμπάνιες και 70 γυναίκες. Wow! Μόνο. Μοναχικό πάρτι. Κλείσε τη συσκευή σου. Κλείσε τη συσκευή σου. Ακουγόμαστε λίγο τη μεταξύ, πρόσεξε. Και έκανα, λέει, λογαριασμό 34.000 ευρώ. Τίποτα δηλαδή. Καλά, εντάξει, τις Manchester United μόνο με τρυφερά αγοράκια κάνουν γι' αυτό. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε. Η μεγάλη Σαν τα έχει βγάλει αυτά.
Διαβάζει το βίντεο και τι λέει. Το πάρτι έγινε πριν αρχίσει η προετοιμασία τη Arsenal το καλοκαίρι. Wow. Εντάξει, το καλοκαίρι θα κάνουν τι θέλουν. Εννοείται, ρε φίλε. Δεν το είδε που τραβάει τα μαλλιά ο Φελαϊνί, τραβάει τα μαλλιά του δικού μας. Και δεν δίνει ο δικός σας. Φελαϊνί κουρεύτηκε. Επειδή κουρεύτηκε γι' αυτό. Μάλλον. Επειδή κουρεύτηκε. Βρέατε από εκεί τώρα. Μια ζωή με σπρόξιμο. Άμα δεν σε σπρώχνανε θα έπεφτες τώρα. Έτσι. Σωστά μιλάει. Ό,τι να είναι. Και έρχεται η φάπα η μεγάλη την άλλη εβδομάδα. Ό,τι να είναι. Φαπ. Γιατί λέω ό,τι να είναι. Δεν του τραβάει τα μαλλιά, αυτό δεν είναι κόκκινη κάρτα. Κλείσε τη συσκευή, σε ακούμε με επανάληψη, ρε. Είναι ενοχλητικό. Κλείσε τη συσκευή σου. Κλείσε. Από σταθερό τηλέφωνο σε παίρνω. Έχει επανάληψη. Όχι, ακούγεται. Όχι, ακούγεται. Δεν το ακούς. Μήπως έχεις το ίντερνετ ανοιχτό. Φαντάσου έξω πώς ακούγεται. Όχι ρε παιδιά, δεν έχω τίποτα. Τέλος πάντων, καλά. Ναι. Άντε, έλα, καλημέρα, αγόρι μου, να είσαι καλά. Επόμενος, καλημέρα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Οι τρεις μάγοι με τα δώρα, μόνο που ο Μεσαίος φέρνει το πρωτάθλημα. Ναι. Πάμε γραμμή. Μιλήστε το. Καλημέρα. Καλημέρα. Ανδρέας από τον Μπρόγκς, από του ΠΑΟΚ. Πάμε, Ανδρέα. Μπράβο. Γεια σου, Μαρία. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, όχι. Πολύ ωραίο. Μ' άρεσε αυτό που είπες για τον Κούγια. Μπράβο σου. Αυτό είναι. Όχι, το είπε ο Κούγιας. Ο ΠΑΟΚ φέτος παίζει αντρικό ποδόσφαιρο. Παίζει αντρικό το ποδόσφαιρο. Και ναι. Το συνιστώ να πάει στην κυρία της στη Λάρισα. Ναι. Γιατί πέρυσι παίζαμε ρεστιχνικό. 12 αγώνες αίτητοι στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ανδρικό ποδόσφαιρο. Επαγγελματικό, ναι. Ήθελε να πει ο κύριος Κούγιας. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, πέρσι τι έπαιζε. Αίτητη. Πέρσι τι έπαιζε. Ακόμα πιο αντρικό. Πέρσι ήμασταν δικηγόροι του Μαρινάκη. Δεν έπαιζε αντρικό. Φέτος που δεν είμαστε. Τώρα είναι αντρικό το ποδόσφαιρο. Επαγγελματικό. Κατάλαβες. Έχει δίκιο ο Κούγιας. Ο Κούγιας δεν θα έχει δίκιο τώρα. Άλλο δικηγόρο. Βέβαια έχει γίνει δίκιο. Αντρικότατο. 12 νίκη αίτητη. Αίτητη στην ιστορία του ΠΑΟΚ δεν έχει γίνει ποτέ. Θα το πάρουμε εμείς και ο Παναθηναϊκός έτσι. Αίτητη. Μπράβο. Και θέλω να δω τον Κούγια στη θύρα 2. Να δούμε θα πάει. Δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει. Σιγά μην είναι. Πού να έρθει. Τι να έρθει, δεν έχει και νόημα το μάτς. Εσύ θα πάρει, Μάρια. Μάρια θα πάρει. Ο Μάριος θα είναι βέβαια. Καλοδεχούμενος είναι στην Τουμπάρα. Πού να πάω, στην Τούμπα. Σλατ, πατ, πονκ. Και θα πάει στις 3 Καφτατζόγλιο. Θα πάει να δει Καφτατζόγλιο την περήφανη νίκη του Ηρακλέως. Και μετά θα πάρει το μηχανάκι του και θα πάει η Τούμπα. Τελευταία που είδα πάω Κλάρισα, σας είχε κάνει κουτούς ο Κώστας ο Μαλουμίδης. Ναι, τρέμαμε. Ήθα πάει να δεις τον Λιμπερταδόρες. Το Λιμπερταδόρες, τι ώρα είναι αυτό τελικά. 9-10 ξέρω κάπου. Είδες το Μπόκα Τζούνιος που σε αποχαιρετούσε τους παίκτες του. Είδες τηλεόραση. Ναι. Έτσι θα αρχίσει ο ΠΑΟΚ στο Λευκό Πύργο. Έτσι, μπράβο. Έγινε Αντρίκο. Έγινε παλικάρι μου. Έτσι. Και θα το πάρει ο Ολυμπιακός όπως θα το πάρει η River Plate. Έγινε παλικάρι μου. Ωραία. Μαζί μας έχουμε τη Βασιλική Ρετσίνα από τη Μεσημβρία Νεοποιητική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2317-13981. Η Ρετσίνα με την παραδοσιακή, πλούσια και αυθεντική γεύση. Πολύ ωραία γεύση η Βασιλική Ρετσίνα και ταιριάζει απόλυτα και στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Οπότε πάρτε κανένα δυο κάσες. Έτσι. Πάμε στη γραμμή και να πω κάτι, να ζητήσω μια συγγνώμη για αυτό που έγινε χθες στο κλείσιμο με τον 789 πάλι, που νομίζω ότι είναι ο Ρωμανίστα. Νομίζω. Για τον, άμα δεν είσαι ο Ρωμανίστα, δεν ζητάμε συγγνώμη. Για τον LeBron James. Όχι, δεν άβαγε γι' αυτό. Για άλλο πράγμα. Δεν είναι ουσιαστικά συγγνώμη. Λάθος εντύπωση δόθηκε. Είπες βλάκες τους Ρουμανίτες. Πάμε καλημέρα. Βλάκες είναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Καλημερίζουμε κύριε Κώστα. Καλημέρα, θα τον γυρίσει. Όπως την άλλη φορά που την γύρισε. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Μάρια, τώρα περιμένω να βάλω πετρέλαιο τώρα. 400 λίτρα και πάει 1 ευρώ και 41 λεπτό είναι η τιμή, 41 λεπτά και τα 59 φόρους. Ναι. Δεν γίνονται αυτά. Άκου τώρα τι μας αυτό τι σχέση έχει με αυτά που έχουν τα θέματα, ναι. Ωραία. Ναι. Όχι, άλλο λέω. Ρε. Ναι. Αυτό λες όμως. 59 λεπτά φόρους είναι δυνατόν να είναι ο φόρος πάνω από την τιμή του πετρελαίου το λίτρο, λέω. Εδώ και καμιά δεκαετία είναι αυτό. Στη Γαλλία γίνεται χαμός. Ας βγουν οι περήφανοι Έλληνες στους δρόμους. Βγήκαν χθες. Στη Γαλλία σταμάτησαν. Στη Γαλλία τους πέρασε το πέρασε το δικό τους. Βγήκαν χθες για τον Αλέξη και τα κάναν. Ξέρεις γιατί πέρασε στη Γαλλία το δικό τους. Για λαούμπα. Ξέρεις γιατί. Γιατί. Το πληρώσουμε εμείς. Α, ναι. Αυτό, τι νομίζεις θα γίνει στο τέλος. Αυτό καλό ειζήκιο λίγο, ναι. Πώς, το φανάρι λειτουργεί κανονικά. Ναι, κάτι άλλο κύριε Κώστα. Δεν μου λες. Ναι. Τι ήθελα να πω. Πες τη λέσχη, να σου φέρει τώρα όσο πιο γρήγορα μπορεί. Λάβε. Το κλέφτες καταστημάτων, το ιαπωνικό. Το είδα καταπληκτικό. Πάει πολύ ωραίο. Τσάκ εκεί. Μπα, όχι. Η λέσχη έφυγε από εδώ από τον κινηματογράφο και πήγε κοντά στο πολυκλαδικό, κοντά στο γήπεδο του Πιερικού, το εθνικό. Στο δημοτικό γήπεδο πήγε εκεί κοντά τώρα. Με ελαφρά πηδηματάκια την κάνει με τη Θήβα του Βόρα. Και έχει ελεύθερη είσοδο. Μάλιστα.
Ωραία. Είχε ελεύθερη σου. Ωραία, κύριε Κώστα. Έγινε παλικάρι μου. Να είσαι καλά, λεβεντιά μου. Κουράγιο, δύναμη. Να είσαι καλά, καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίση, μάτια μου. Επίση. Είχε και καλύτερε παρουσίε. Οφείλω να ομολογήσω. Την εβδομάδα είναι τραγουδάκι μα. Χρωστάμε πολλά μηνυματάκια. Γραμμέ μπορείτε να καλείτε. Σωτήρι έχουμε μουσική από κάτω. Παίζει. Παίζει. Μπράβο, ρε παλικάρι μου. Δώσε. Ντάνκαν, θα βάλουμε μπάσκοξ με το που μπούμε από το διάλειμμα. Θα βάλει τον Beach LA. Δεν το πραγματικά τεράστια μορφή και τεράστιοι μπάσκοξ. Δεν σχολιάζω. Τεράστιοι μπάσκοξ. Καμάρια του Μάντσεστερ. Λοιπόν, χθες με το κλείσιμο έκανα αναφορά στο ότι εγώ φταίω. Λάθος διατύπωση δική μου. Ότι περίμεναν κάποιοι, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, το είδα και γραμμένο και το άκουσα, την σύγκρουση. Προσέξτε λίγο. Θα κάνω μια ερώτηση στο δασκαλάκι. Την σύγκρουση του LeBron James με το παλικάράκι που λέτε Doncic. Doncic, ναι. Doncic. Ναι. Κάπως αλλιώς δεν είναι. Ναι, αυτός είναι. Ναι. Πού παίζει αυτός, σε ποιος πήγε. Γιούτα, κάπου εκεί. Ωραία, το παιδί να είναι καλά. Και μου είναι και συμπαθέστατος. Ναι. Μου είναι συμπαθέστατος. Η αδελφή του. Μου είναι λοιπόν, συμπαθέστατος, τον είπα Βλάκα. Η αδελφή του. Λοιπόν, το Βλάκας. Η μάνα του είναι αυτή που βλέπει τις φωτογραφίες. Όχι τώρα, τη Ευρωμπάσκετ που έβγαζε μάτια. Η μητέρα του. Αποκλείεται, τέλος πάντων. Πες την η μητέρα του ήταν, 35 χρονών. Αμάν, αμάν. Πόσο? 35. Αμάν, αμάν. 35, αμάν, η πιο αμάν. Μικρή μου σχέση. τα τελευταία, το τελευταίο 1,5 χρόνο, εντάξει. Η πιο λοιπόν, μικρή σχέση είναι όντως 35 λεπτών. Το Βλάκας δεν πήγαινε στο παλικάρι. Ζητώ συγγνώμη εγώ. Έτσι που ακούστηκε. Βλάκες είναι όλοι αυτοί ναι. που γράψανε περιμένουμε την σύγκρουση. Να. Λοιπόν, καλό το Σωτήρι Δασκαλάκη. Σήμερα, στον Dallas, 5 η ώρα το απόγευμα, ναι. σήμερα 5 το απόγευμα, μεγάλη σύγκρουση στο παλιό αεροδρόμιο του Σέδες. Μεγάλη κόντρα, ο Johnny V Max 1850 με τη μηχανή τη V Max, ο Johnny Mai, ο Mighty Johnny, και απ' την άλλη εγώ, ο Αστραμάς, με 125 αυτόματο. Μεγάλη σύγκρουση. Σωτήρι, έλα, θα γίνει χαμός. Μιλάμε για σύγκρουση. Το Βλάκας πήγαινε σε αυτούς, ειδικά τους Έλληνες, που είπαν και γράψανε. Περιμένουμε το βράδυ, τα ξημερώματα, την σύγκρουση του LeBron James. Ποια σύγκρουση, βρε! Για να έχουν να γράψουν κάτι, εντάξει. Δεν το... Του LeBron James, τη σύγκρουση! Πες τη συνάντηση! Τη σύγκρουση! Σύγκρουση ήταν το Oscar Smith με τον Drazen Petrovic, τελικό κυπελούχο το 89. Στους Mavericks πήγε, Dallas Mavericks. Καζέτα Real Madrid. Εντάξει, ναι. 113-117. Ποιος κέρδισε? Κέρδισε το LA. Στη σύγκρουση. Τέλος, τέλος. Εκεί πήγαινε, έτσι. Τώρα για το stealth. Που ρίξανε οι Σέρβοι ναι. στον πόλεμο. Άντε πάλι. Να σου πω κάτι. Επίσης 789, Ρωμανίστα εσύ δεν ήσουν. Ναι, όποιος ήταν. Με αγάπη το λέω, έτσι ναι, όποιος ναι, και ναι, να. Βέβαια, βέβαια. Εγώ αν πάω τώρα στην παραλία. Ναι. Στην παραλία τώρα, ραχτός. Με μια ναι. πολυθρόνα. Ναι, ναι. Μια σφεντόνα και ναι. δίπλα μια μεγάλη καλαθούνα με πέτρες. Ναι. Και μου πούνε. Από το ΓΕΑ. Ναι. Από το ΓΕΑ μου πούνε. Θα περνάνε κάθε 5 λεπτά μια τετράδα F16. ΓΕΑ! Κάθε 5 λεπτά. Μία τετράδα F16. Θα πετύχεις μία. Εσύ από κάτω ρίχνε. Yeah. Έχεις μπροστά σου 6 ώρες. Εγώ λέω ένα θα ρίξω. Ωραία λογική. Μπράβο. Χτυπάω ξύλο για τα παιδιά τους πιλότους να είναι καλά, έτσι. Να είναι καλά, αλλά να μην ενοχλούν τον υπόλοιπο κόσμο. Κατάλαβες. Παγκοσμίως. Ένα θα ρίξω. Ρίξανε οι Σέρβοι ένα stealth. Το οποίο δεν έχει και. Δεν έχει και. Ο Παντίδος τα είχε με την Κουρκουλού. Αυτή είναι η απάντηση. Μπράβο. Λοιπόν, ο Παντίδος, ο Νίκος ο Παντίδος. Θα μείνει στην ιστορία του ποδοσφαίρου γιατί πολύ απλά τα είχε για αρκετό χρονικό διάστημα με την κουκλίτσα κόρη της Μαριάνας της Λάτση και του Νίκ. Γιατί? Φανάδα. Γυναικάρα δεν φανάδα. Άντε ρε κακομύρη σαν κι αυτή έχω πάει με 11. Τρέχουν τα σάλια σου. Έλα πες τι δίνεις άντε. Με 11. Άντε ρε τρέχουν. Ποια βρε τη μαύρη τη σγουρομάλα τη γύφτησα το Χαριλάου που μας την παρουσίασες. Αγιαρό τη Μαρελίζα έξω τι τη λέγανε. Μαύρη σγουρομάλα γύφτησα το Χαριλάου. Μαύρη σγουρομάλα. Σωτήρι μας πρίζει με αυτή δεν είπα τον ρωτήσω. Ρώτα τη Μαρελίζα έξω τι τη λέγανε. Τι να πει Μαρελίζα ζούσα το τη Μαρελίζα. Μην εκθέσουμε και οικογένειες τώρα. Την είπε γύφτησα. Καλή κοπέλα. Κακομύρη τρέχουν τα σάλια σου. Άφναν. Να είναι καλά η κοπέλα. Πολύ καλή κοπέλα. Κύριε και που έμπλεξε μαζί του εγώ λιγνά τη λυπόμουν. Αλλά είπε 11, οι άλλες 10 ποιες είναι. Ας τον αρε τώρα, ρε τώρα. Συγκρίνει Μαριάννα Λάτση, σαν τη Λάτση αυτός είχε... Κυριούλη. Με τα λεφτά τη Λάτση. Αυτό είναι το δεν με ενδιαφέραμε ποτέ, φίλε. Άντε τρέξα πάρει και το πικουρικό. Το πικουρικό, Μάρι. Το πικουρικό και το εικάς. Άντε να μας πεις για γυναίκες. Κακομύρι. Κακομύρι. Τα είχες με τέσσερις μαύρες σκούρες. Καλά, ναι. Και Μαριάννα Λάτση, ρε, πας καλά.
Δεν τρέπεσαι λίγο, και κάνεις και ου. Και δεν σε κόβει ο άλλο. Δεν σε κόβει επειδή σε παγωξή. Με την άλλη που πατάω μαζί και βρίσκατε μειονεκτήματα στη λάκη και μόλι χωρίσαμε. Τι κουκλάρα ήταν εκεί που το έχει τώρα, η κουκλάρα. Σωτήρι, για πόσο καιρό ξέρει. Όντω αυτό έχει δίκιο. Αυτή η κουκλίτσα, για πόσο καιρό πε. 35 λεπτά. Ό,τι ήθελα έκανα, κακομοίρη. Περίπου 19 μήνες. 19 μέρες. Περίπου 19 μέρες. Άρε σάχλα. Και ξέρεις τι έκανε ο Μπούφος, έγινε ρεζίλη. Πήγε να της κάνει έκπληξη Ιταλία. Και αυτή έλειπε για σκι. Τι ωραίος. Αυτή έλειπε για σκι. Τι ωραίος. Αυτή. Την ξέρω αυτή την ιστορία. Γυρίζει, τον βλέπει απ' έξω μες στο κρύο. Μείον 5. Στη Βενετία. Παίξαμε, χάσαμε, κυριούλη. Στο Μιλάνο. Μείον 8. 19 μέρες λέει. Ένα χρόνο μάλλον. Είσαι ψεύτης, θα πάρω τον Γρηγόρη τώρα. Όχι τον Γρηγόρη. Θα πάρω τώρα τον Γρηγόρη. Τράβα εδώ που θες να πάρεις τα καπελάκια. Αυτό που το σκέφτεις και θες να κάνεις. Και λίγο πιο πάνω το πατρικό της. Και πάρα νερότα. Περιμένει στο Μιλάνο στα σκαλιά. Ναι. Έχει ξεπαγιάσει. Και δεν τον ανοίγει να μπει μέσα. Τον περάσανε για επέτη, του ρίχνανε λιρέτε. Μιλανίντερ πήγε ο Κυριούλης. Πήρες. Ο Κυριούλης πήγε Μιλανίντερ. Περίμενε. Καλά πήγε το κύπελο. Ένα φλακία μάτσα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Φτάνει αυτή το βράδυ από το σκι. Φτάνει αυτή εκεί από το σκι. Ποιο σκι. Ναι, από το σκι που ήταν η κοπέλα. Τον βλέπει αυτό και σου λέει. Θα τραθεί από τη χαρά τη. Και τον κάνει μια. Τι δουλειά είσαι εδώ. Λέει βέβαια τη μισή αλήθεια. Γιατί η συγκάτοικό τη άλλα έκανε. Αλλά έκανε, αλλά έπρατε, αλλά έλεγε. Αν έχω εγώ νταλκά με το Σωτήρι. Άιντε σαχλαμάρα. Και αυτός με παρηγορεί ο Τσαλτίδης. Σαχλαμάρα. Τι νόημα δεν έχει. Τα παρηγοριά, δεν είναι τα παρηγοριά. Δεν είναι τα παρηγοριά. Δεν είναι τα παρηγοριά. Όχι ρε. Μην εκθέσουμε κόσμο. Δεν έφαγε τη συγκάτοικο. Άρη Σάικ μπάσκετ, 4 έτσι. Άρη Σάικ το Σάββατο. 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Μπατέ Μπορίσοφ την Πέμπτη και 2 διπλές μωρά στη φωτιά live τρελό πάρτι αύριο στο Club 8 Μπροσαραδάδικα. Αποστολή FM και ονόματε επώνυμο στο 54526. Λοιπόν, επιστροφή. Φίλε Γιάννη, στείλε 775. Γιάννης, για τι πράγμα θέλεις. Για Άρη, για ΠΑΟΚ, για live και για τα τρία, για τα δύο από τα τρία. 775 φίλος Γιάννης. Στείλε το γιατί. Λοιπόν, έχουμε 15 λεπτουδάκια. Θεωρώ ότι είναι αρκετά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις 4 εισιτήρια για το Άρη ΣΑΕΚ ματσάρα στο Παλέντε Σπορ το Σάββατο το απόγευμα, πάρα από κάτω περίμενε. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Μπατέ Μπορίσοφ την 5η και 8/5 στάδιο Τούμπας και 2 διπλές προσλυσούλες μωρά στη φωτιά αύριο το βράδυ live παρουσίαση του νέου τους άλμπουμ στο Club 8ball στα Δαδάδικα. FM και ονόματε επώνυμο, δίπλα γράφεις live ή Άρης ή ΠΑΟΚ, αποστολή στο 54 5 20 6. Ναι. Χρωστάμε 2-3 μηνυματάκια. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Ε? Ναι, μόνο ο Ρωμανίστα από την Δυτική Αττική βρήκε ότι το group που ήθελε να φέρει ο Παναθηναϊκός μέσω του Θοδωρή Μανίκα ήταν η Green Day, που τους χαρακτηρίζει ψευτομοντέρνο punk. Καλά, γίνει από την άλλη. Ας πούμε, παίζουν rock and roll οι Green Day και είναι μπαντάρα κανονικά. Δεν μπόρεσε να τους φέρει. Οι Green Day πολύ ευγενικά αρνήθηκαν γιατί δεν θέλουν να μπλέκουν με οτιδήποτε χωρίζει, δημιουργεί οπαδούς. Παπαδόπουλο, αδερφέ μου, που λένε μου, Θεέ μου, πες μου το κύριε Ξεφτίλα που είπε σαν ατάκα, την ξέρεις από πατρινές φάρσες. Μόνο από εκεί. Εγώ είμαι αυτός που έγραψε για τη διαφήμιση Πόλο στη φωτογραφία, λέει ο αγαπημένος του Βου. Α, του Βου είναι, ναι. Καλημέρα. Yeah. Σύνδεσμος φίλων Ασλαμά Παπαδόπουλου Κέντρου, τα δύο αωράκια, φώτης Flipside. Που χάθηκε ο άτιμος, φοβερός. Χρυσαφέ, 35 χρόνια είναι αραχτός στο Flipside στην Κορομιλά, στον παράκι του Ουπέρου. Τρέχει, τρέχει τώρα. Πρέπει να τον έχει κεράσει δύο ποτά. Σε 35 χρόνια. Όλα τα άλλα τα πληρώνει κανονικά. Μάλιστα. Πάμε στις γραμμές, καλημέρα. Καλημέρα. Να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξετε. Πάμε. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, φίλε. Είμαστε στον αέρα. Πάει, έφυγε. Επόμενος. Σωτήρη, άμα κοιμούνται, άστο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, φίλε. Ρωμανίστα. Γεια σου, Ρωμανίστα. Σε λατρεύω. Ρωμανίστα από την Δυτική Αττική. Δεν ξέρουμε ποια ομάδα υποστηρίζει, με ξέρει στη Ρώμα. Επειδή του είπε γύρω από την Ελλάδα. Καλά, εντάξει. Ναι. Να μην επαναλαμβάνουμε. Λοιπόν, καταρχήν, ναι, period σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει τελεία και παύλα. Ναι. Okay. Άρα σημαίνει ότι αδυνάτησα τελεία και παύλα. Μάλιστα, ωραία. Ναι. Period, τελεία και παύλα, το ομολογώ, βλαχιά μου, δεν το ήξερα. Καλημέρα. Ναι, με εντυπωσίασες αυτό. Τέλος πάντων. Ναι. Θέλω να μιλήσω και με τους τρεις, οπότε να είστε και εσείς σύντομοι, αν μπορείτε. Ωραία. Βέβαια. Τον Παπαδόπουλα. Ναι, ναι, πρώτος. Ναι. Περιμένουμε την Κυριακή. Ναι. Πάμε για το Εύωμο. Για το Εύωμο. Βάμος Μπόκα. Α, ναι, ναι. Φόλα River Plate. Γιατί, Φόλα River Plate. Ναι.
Λοιπόν, αξιώθηκα και είδα αυτή την ομάδα από κοντά, όχι στον Buenos Aires βέβαια, όταν είχε έρθει εδώ. Είχε πάει Αργεντινή. Όχι, εδώ. Είχα πάει στο ΑΚΑ. Όταν είχαν κατέβει τότε με τον Άρη, είχαν έρθει και μετά με την ΑΕΚ. Παρόλο που είναι Μάιτζη, πήγα για την ΑΕΚ. Α, εγώ νόμιζα ότι πάνε μόνο σε μεγάλα κλαμπ στον Άρη. Το ξέχασα. Είχα δει και το Παλέρμο από κοντά, είχε βάλει γκολ ο Παλέρμο και ο Μόουτσε. Αν θυμάμαι καλά, είχε έρθει 0-2 το παιχνίδι. Περάστη Παλέρμο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, το περιμένουμε πώς και πώς αυτό το παιχνίδι. Τώρα, Χρήστα, θα κατέβεις Περιστέρι. Πιθανό. Α, θα κατέβεις, ε. Πιθανό, πιθανό, ναι. Μπορεί να... θα πω και εγώ λογικά. Έλα να πιούμε καφεδάκι. Μακάρι, ναι. Όσοι, πάντων εσύ, όσοι ρε, πάντων στους φεταγίνε εσύ να έρθει εκεί πέρα να πιείτε. Και κερνάς εσύ. Φεταγιούν, φεταγιούν. Φεταγίν, γιατί τι είναι, έχουμε καμιά... Όχι, για και να πάμε στο δε, γιατί έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τα παιδιά. Τον αγαπάνε, γι' αυτό. Οι φενταγοί μέχρι στιγμής δεν με κυνηγάνε, είναι αλήθεια αυτό. Να πάμε να με κυνηγήσουν κι αυτοί. Ναι, δεν έχω. Και αν τον δουν έτσι θα τον περάσουν για ασφαλή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλά, να σε. Θα χαρούν πολύ. Κοίτα, άμα πας στο Blue Star Cafe, θα σε δω. Έχω πάει στο Blue Star Cafe. Έχω πάει. Ωραία, άμα είσαι εκεί, θα σε δω, σου μιλήσω. Ωραία. Τον ξέρει πώ είναι, έτσι. Τον ξέρει πώ είναι, ναι. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, θέλω πριν κλείσεις να πάρεις πίσω αυτό που είπες για τους Green Day. Οπα. Όχι, μην το παίρνεις. καλά, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει και τόσο, δεν είναι αυτή η κάψα μου. Αν θες να σου μιλήσω για αυτό το μήνυμα που στείλα χθες. Α, ναι, με τον Doncic, πώς λέγεται, Doncic. Ναι. Εντάξει, για τον μπάσκετ τώρα... Κοίταξε σύγκρουση. Καταναλογία πληθυσμών. Ναι. Κατά αναλογία πληθυσμών αυτή η νίκη για μένα μετρούσε για 10, φίλε, εντάξει, τόσο πάω. Κάτσε, Ιουγκοσλάβων με τους Αμερικάνους, ναι, μάλιστα. Ναι, ποιοι Ολυμπιακοί είναι εκείνοι, θύμισέ μου. Στο ΆΚΑ δεν είχε γίνει αυτό. Νομίζω ήταν Αμερική. Το 2000. Και το 2000 πρέπει να ήταν. Δεν το 4, δεν το 4. Εσύ όχι το 4, νομίζω το 2000. Πρέπει να είχαν κατεβεί οι Αμερικάνοι, δεν είχαν πάει οι καλύτεροι. Και δεν είναι αυτό. Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν είναι αυτό. Και οι σειρότεροι ας πάνε. Είναι τους Αμερικάνους είναι στο εξής, σε αυτά εδώ πέρα. Το, με τι διάθεση πάνε. Δηλαδή μπορεί να πάει ο Λεμπρόν και να παίξει με τον. Πες τον του πάω, Κρεσίναν. Να παίξει με τον. Κλάδι. Με τον Κλάδι, όπως το λένε, το Μάδι, και να είναι ο άλλος να του βάλει 10 πόντους. Και ο άλλος ο Αμερικάνος να βάλει 3. Είναι λίγο το. Γι' αυτό και έχει πει ο προπονητής, πώς το λένε εσύ, ο Σιζεύσκι. Ο Μάικ Σιζεύσκι. Ναι. Είπε από εδώ και πέρα, μετά την ήττα από την Ελλάδα. Που μας αφύπνισε. Δεν το δέχομαι αυτό να χάνουμε από την Ελλάδα. Μπράβο στα παιδιά του Παναγιώτη Γιαννάκη, μπράβο στην Ελλάδα. Αλλά όποιος Αμερικάνος θέλει να έρχεται, θα παίζει ναι. Για την Αστερόεσα. Τέλος. Αυτό. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Και φυσικά. Άμα θέλουν οι Αμερικάνοι, ρε φίλε. Οι Αμερικάνοι γιατί δεν κατεβαίνουν, ρε φίλε, γιατί έχουν προετοιμασία με τις ομάδες τους, σωστά. Ναι, άμα έχουν μπροστά τα λεφτά, άμα έχουν πάνω τα λεφτά από τη χώρα τους, τότε δεν μπορώ να τους πω σε ελαφρυντικό εγώ. Πες και εναντίον στον Τζορτζ Μπους στο πρεσβύτερο. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, για το stealth. Ναι, για το stealth. Το stealth είχε αφήσει ένα επενιγμό ότι δίθεν έπεσε. Είναι καταγεγραμμένο, φίλε. Υπάρχουν συντρίμια κανονικά. Κάτι άλλο υπάρχει. Τα έχουν και στο μουσείο του Βελιγραδίου οι Σέρβοι. Και οι Αμερικάνοι το έχουν αναγνωρίσει, εννοείται. Το αναγνώρισαν οι Αμερικάνοι. Γιατί με αυτό κάτι είχε γίνει. Κάποια στιγμή οι Αμερικάνοι το αναγνώρισαν. Αυτά αφισβητήσει. Υπήρχε ερωτηματικό ακόμα. Όχι, μια χαρά. Είχε εκτοξευτεί και ο πιλότος από τη θέση, ρε. Είχε εκτοξευτεί ο πιλότος, έπεσε με αλεξίπτωτο και διεσώθη μετά από τους Αμερικανούς. Μπράβο. Πριν το πιάσουν εχμάλωτο οι Σέρβοι. Γιατί αν το πιάνανε οι Σέρβοι. Το πρωτοφανές είναι ότι όχι τον ρίξανε, το ρίξανε με σύστημα των 60's, σοβιετικό. Ναι. Καλά, το οποίο ήταν ας πούμε, αν έχεις ακουστά τα Hawk, στα οποία υπηρέτησα εγώ, ήταν το αντίστοιχο. Ναι, περίμενε. Καθαρά για σένα. Μπορεί να το έχεις δει κιόλας. Υπάρχει ένα απίστευτο ντοκιμαντέρ που δεν ξέρεις, το βλέπεις και δεν ξέρεις τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα, με το διαστημικό πρόγραμμα της Ιουγκοσλαβίας, του Τίτο, που το αγόρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δες το, θα ξαπλώσεις. Δες το. Και από τα γέλια και από τη σκέψη. Δες το. Για αυτό το περιστατικό που σου λέω, που λέμε το στέλνω, έχει γίνει ταινία πάντως. Ποιο είναι? Πολύ έτσι άστοχη ιστορικά. Όχι αυτό. Λέω ταινία Hollywood. Ναι, κατάλαβα. Ποιο το είναι? Το Behind the Enemy Lines, νομίζω. Behind the? Behind the Enemy Lines. Θα το ψάξω. Με το stealth στη Σερβία. Ωραία. Ανάμεσα στην... Ναι, περίμενε λίγο. Με τον ελεύθερο σκοπευτήλες. Όχι, όχι, όχι. Που πέφτει ο πιλότος και περνάει μέσα από τους Σέρβους ή τους Κροάτες. Τι είναι, ένα από τα δύο, από τους Βόσνιους. Τι είναι? Αυτό δεν λες? Βέβαια, άμα έχεις γνώσεις, κινηματογραφικές γνώσεις, που το καταρρύπτουνε
Έχει μείνει το στίγμα το, αυτό το, το SOS, το, το κουτί στο, στο βουνό με τα χιόνια. Και αυτός περνάει μέσα από τις εκτρικές γραμμές. Ναι. Και το κυνηγάει ένας σέρβος με ένα σνάιπερ. Μπράβο. Τον έπιασε εγώ. Όχι. Ωραία, ωραία, ωραία. Φυσικά και ο Αμερικάνος κέρδισε, ρε φίλε. Τι θα κάνει. Έγινε ρομανίστα. Να σε καλά, παλικάρι μου. Να σε καλά. Μία γραμμή ακόμη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αναστασία, βάλει να παίζει μπάσκετ από κάτω. Ναι, βάλε. Μπράβο. Ναι, καλημέρα. Πήρε τα ενία τη χοληψία η Αναστασία Λάμπη Μισιρλού. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Όνομα και ομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Μάρια. Ναι, σε όλου. Καλημέρα. Ναι, πάμε. Ποιο είσαι και ομάδα, παλικάρι μου, να μιλήσουμε. Ο Γιώργο. Ο Γιώργο είμαι. Λοιπόν. Ο Γιώργο, ο παδό του. Ο Γιώργο. Αριανό. Ο όνειρο. Τι ομάδα είσαι, Γιώργο, δεν άρεσε. Είπε, εμεί ακούσαμε. Ωραία, λοιπόν, χθες για τον Παύλο Σιδηρόπουλο που είχες μιλήσει, ναι, που ήταν η επέτειος του θανάτου του, ναι, με τον Μαρκόπουλο η συνεργασία του ουσιαστικά δεν έγινε γιατί ήθελε να την κάνει τη συνεργασία. Ήταν ένας τρόπος για να τη σκαπουλάρει που λέμε στα λαϊκά εκείνη την, την εποχή από το στρατό. Έτσι έχω διαβάσει τα διάφορα βιβλία. Έχω διαβάσει τα διάφορα βιβλία, αυτό δεν το θυμάμαι. Ο Σούλης, ναι, έκανε η μουσική. Ουσιαστικά ήταν ένας τρόπος γιατί ήταν μετά, νομίζω μετά το, την επταετία και είχε άνοδο το πολιτικό τραγούδι, οπότε ήταν, τον βολευόταν κάπως, ναι, να... Απλά ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος... Ναι. Πριν την προπονητική ο Σούλης έκανε και... Απλά ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος... Χωρίς να μειώσω Γιάννης την αξία του Γιάννη Μαρκόπουλου, επειδή, ναι, ήταν Σούλης άλλος ο κλάδος. Ναι. Και φυσικά έχουν, υπάρχουν και κάποια εξαιρετικά τραγούδια που έχει τραγουδήσει, εννοείται, ο, ναι, του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ναι. Δεύτερον, η μπάντα που η Σπυριδούλα, ναι, που ταιριάξανε πάρα πολύ καλά στον κορυφαίο του δίσκο στο Φλου, ναι. Η διαφωνία τους από ένα σημείο και μετά ήταν γιατί οι Σφυρόπουλοι ασχολούνταν αρκετά με το, με το κομμάτι το πολιτικό, να το θέσουμε έτσι, πράγμα που δεν, τον, δεν αφορούσε τον το Σιδηρόπουλο. Αυτό τώρα τι είναι, δεν το ξέρω. Αυτό έχω μιλήσει με τους Σφυρόπουλους και ο Παύλος ήταν... Ο Παύλος είχε ένα... Δεν εξέβραζε ποτέ πολιτικές απόψεις. Είχε άλλο με τον Άσημο. Όχι, δεν, ναι, δεν ήταν τέτοιος. Δεν ήταν τέτοιος. Πολιτικό ήταν τραγούδι διαφωνία... είναι και το, το Ξεσσαλονίκη του Παυλίδη, των Σπαθιών, είναι πολιτικό τραγούδι. Ναι, εγώ σου λέω ότι η διαφωνία τους, γιατί ταιριάξαν μουσικά πάρα πολύ καλά. Και το επόμενο, η επόμενη μπάντα που θα ήθελα να συνεργαστεί μαζί τους ήταν η Sharp Ties, ένα, ένα γκρουπ που τραγουδούσε αγγλόφωνα τραγούδια τότε. Θεϊκή μπάντα, όχι ένα γκρουπ. Θεϊκή μπάντα, τεράστια. Ναι. Θεϊκή πάντα. Ο Τόλης. Ο Τόλης. Ο Τόλης. Βγάζει και τώρα προσωπικά άλμπουμ ο Τόλης. Δεν ναι, έχει, είχε έρθει νομίζω από την Νότια Αφρική. Από την Νότια Αφρική. Ο ένας από το Παρίσι. Τεράστια πάντα παγκόσμιας κλάσης. Μου είχε ζητήσει το πρώτο άλμπουμ τους Αμερικάνους. Μου έβγαλε 500 ευρώ για να το δώσω. Το πρώτο άλμπουμ. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα γρήγορα. Για το Doncic που είπες. Ο Doncic είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην ηλικία του. Έχει κατακτήσει πάρα πολλά πράγματα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Και νομίζω η πρώτη χρονιά που κάνει στο NBA είναι εξαιρετική. Επειδή είχες μιλήσει λίγο ειρωνικά για το LeBron και πώς θα τους κερδίσει και τι θα τον έκανε. Δεν δέχομαι τη λέξη σύγκρουση. 2018, LeBron James με Doncic. Με οποιοδήποτε Ευρωπαίο θέλει να σου πει. Είναι τραγικό. Και σύν της άλλης, πιστεύω, Γιώργο, να σου πω κάτι. Πιστεύω αυτό, σαν βασική αρχή και μετά σε ακούμε με προσοχή. Πιστεύω ότι ο σειρότερος Αμερικανός που παίζει στο Brooklyn με σε στεφανάκι, με αλυσίδα που κρέμεται, αντί για φιλέ, είναι καλύτερος από ένα μπορεί άνετα να παίξει στην Ευρώπη βασικός σε οποιαδήποτε ομάδα. Αυτό λέει. Δεν είναι έτσι, γιατί παρακολουθώ πάρα πολύ το NBA. Δεν είναι έτσι. Έχει πολλούς παίκτες που παίζουν στο NBA που δεν μπορούν να παίξουν στην Ευρώπη. Απλά φυσικά υπάρχουν εκεί γιατί θα πάρουν 3-4 λεπτά να παίξουν ξύλο και να παίξουν δύο άντρες να κάνουν 3 φάουλ. Ξέρεις γιατί. Τα είπε όλα. Τα είπε όλα ο Μάξιο Πυρητίδης. Η τεράστια μορφή μπάσκετ της πόλης. Ποιος? Έτσι. Ούτε Ροδόπουλος είναι, ούτε Μαρκόπουλος είναι, ούτε ο Γιώργης ο Μπουσβάρος είναι, ο Μάκης ο Περιτίδης, τα έχει πει όλα. Περιτίδης. Μπάσκετ. Μάλιστα. Αν δεξί το Περιτίδη, σήκω φύγε. Τα λόγια είναι φύγε. Περιτά. Δεν μιλάμε για μπάσκετ με κανέναν άλλον. Λοιπόν, μπάσκετ παίζουν στην Αμερική. Στον υπόλοιπο κόσμο παίζουν τράσκετ. Αυτό. Εδώ οι Ευρωπαίοι το έχουν σκοτώσει. Με ζώνες, με λίμπερο, έχει γίνει όντως το ποδόσφαιρο. Λίμπερο. Έτσι, πώς βλέπεις τον Φερνάντο Σάντος και κάνει σε μετό
Ακριβώς αυτό είναι, Γιώργο. Λίπερο, λίπερο. Ναι, ναι, όμως, εδώ όμως, sorry λίγο, Γιώργο, μισό λεπτάκι. Καλά. Εδώ μήπως έχει λίγο δίκιο ο Γιώργος. Γιατί έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί Ευρωπαίοι και πολλοί, ας πούμε, τον Νταρ, οι Mavericks, βασίζονται πολύ στον Νοβίτσκι. Σαν να σου λέει, ρε φίλε, δεν υπάρχουν Αμερικάνοι. Η Γιούτα, για παράδειγμα, η Γιούτα παίζει πιο ευρωπαϊκό. Πιο ευρωπαϊκό. 80 πόντους στα παιχνίδια τους. Δηλαδή, πολλά χρόνια παίζαν πιο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έχει αλλάξει το μπάσκετ. Δεν είναι αυτό. Είναι τελείως διαφορετικό. Κι αν δεις την ομάδα του Αντετοκούμπο φέτος, που κερδίζει και πάει καλύτερα, παίζουν πάρα πολύ επιθετικά. Πολλά σουτ, πολλά τρίποντα. Ό,τι κάνανε οι Golden State Warriors τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Ναι, οι Suns. Εντάξει, Γιώργο μου. Οι Suns παλιότερα, μπράβο. Ναι. Γι' αυτό εγώ, από αυτό το τσάι δεν πίνω. Είναι άλλο το καμένο μου τσάι. Δεν θέλει Ευρωπαίους το τσάι. Από το τσάι αυτό δεν πίνω εγώ. Ταιριάζουν και οι Ευρωπαίοι. Έγινε, Γιωργάρα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Υπέροχη παρουσία. Λοιπόν, Μαρία Βασιλίμη. Χουμκοσλής, δύσκολο επίθετο, ρε. Κάτσε, γιατί δίνεις πες. Παναγιώτη, θα τα πω τώρα. Περίμενε. Α, για ποιο πράγμα δίνεις? Παίρνουν τα εισιτήρια για τον Άρη. Αυτό, πες. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Μπάτε, έχω Αριστίδη Διαβατή, Ραφαήλ Ζαμίδη και έχουν περισσέψει άλλα δύο. Θα πάρετε στη Μαριλής τηλεφωνικά δύο φίλοι. Σίγουρα δεν έχει άλλο. Ναι. Είναι, έχει γίνει χαμός με το live. Δεν ξέρω τι live έχεις δώσει. Αλλά έχει 40 ναι. μηνύματα. Γιάννη Πεταμή έχεις βάλει για τον Άρη? Όχι, γιατί λέει δεν είμαι Αριανός. Αριανός δεν είμαι. Αύριο χωρισμένος μπαμπά, σειρά μου, δεσμοφύλαξε το μικρό μου Ταλιμπάν. Οπότε με στριμώχνει στη Διαπέμπτη. Γιάννη, με το μήνυμά σου μας συγκινεί. Πραγματικά. Ειλικρινά μας συγκινεί. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ναι. Άρα δεν είναι μας ο Γιάννης εκεί. Λοιπόν, έδωσα τα δύο. Για τον Πάουκ, ρε παιδιά. Για Πέμπτη, λέει, ρε φίλε. Ναι, για τον Πάουκ. Θα το βάζουμε για Πάουκ. Αυτό δεν είναι πάνω το βάλει τον Άρη. Ναι, βάλει τον. Βάλε Γιάννης Πεταμής για τον Πάουκ. Και έχω άλλο ένα για τον Πάουκ. Το οποίο περισσεύει. Το οποίο μπορεί να πάει. Ο πρώτος θα πάρει τώρα στη Μαριλής τηλέφωνο. Να το δώσουμε. Να μην πάει, να μην χαθεί. Λοιπόν, Ντάνκαν, όχι για σένα, στη μνήμη του Πιτ Σέλεϊ που έφυγε, του Πίτερ Σέλεϊ, τον Μπάσκοξ, θα κλείσουμε έτσι και δίνουμε νικητές για τα μωρά στη φωτιά. Συνήθως κάνει πλάκα ότι τα live περνάνε τον ΠΑΟΚ και τον Άρη στα εισιτήρια. Σήμερα όμως υπήρξε πανολεθρία του Άρη και του ΠΑΟΚ, Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Τα μωρά στη φωτιά σαρώσανε. 40 μηνύματα για το. Ναι, γιατί ναι, ενώνουν. Είναι δυνατό, ε? Τα μωρά του Ρασβάναρου μπορούμε να τα δούμε και άλλη εβδομάδα. Επειδή ενώνουν οι άνθρωποι. Γιώργο, η παρουσία σου δεν είναι. Με σένα τρελάθηκα πιτσιρικά ο τελευταίος. Αυτό που θέλω. Η πιτσιρικά που αναφέρεται στους Sharp Ties και στην συμμετοχή στις τάσεις των Σπυρόπουλων κτλ. Θέλει πολλή συζήτηση και ήρεμα αυτό. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτός ο Γιώργος που λες πιτσιρικά μπορεί να είναι πάνω από 45. Ναι. Ναι. Τότε πάλι πολύ ωραία παρουσία. Αράντο, εμένα μου ακούσει 27-28. Να, εντάξει το άνθρωπος. Υποκλίνομαι. Υποκλίνομαι και πάλι. Και πάλι υποκλίνομαι. Και αμερικάνικο μπάσκετ και τέτοια σκέψη και. Έχω σημειωμένα κι άλλα εδώ πέρα. Βάλουμε και ένα quiz από εβδομάδα. Για το ποιος θα πήγαινε στο προσάρμοστος όταν πέθανε ο Παύλος. Ποιος ήταν να πάει. Και πήγε τελικά ο Δημητριάδης ο Γιώργος. Έτσι, ο καθηγητής Αγγλικών στη Θεσσαλονίκη. Έχει πολύ ψωμί αυτό. Ήταν πολιτικός ο Παύλος. Καταλαβαίνετε, δεν ήταν ενταγμένος. Η Σπυρόπουλα ήταν λίγο πιο ενταγμένη, πιο τοποθετημένη στον ευρύτερο αριστερό χώρο. Στον αναρχικό χώρο. Αυτό εντάξει, οκ. Okay. Αλλά δεν ήταν. Και ο Παύλος εκεί ήταν. Πού ήταν, στο ίδιο χωράφι ήταν. Λοιπόν, οι νικητές για τα μωρά στη φωτιά είναι οι Πέτρος Γκάτος και Φιλίπα Μακέδου. Επαναλαμβάνω, Πέτρος Γκάτος και Φιλίπα Μακέδου. Αναστασία, τι πέταξες? Είχανε χρόνια να γράψουν τέτοιο κομμάτι τα μωρά. Υπέροχο κομμάτι που μου θυμίζει τελευταίο άλμπουμ Clutch. Ναι, τολμώ να το πω. Η ενορχίστρωση, το ύφος και ο ρυθμός μου θυμίζει Clutch. Τελευταίο άλμπουμ. Σας αφήνουμε με Παπαγάλο. Ευχαριστούμε Σωτήρη Δασκαλάκη, ευχαριστούμε Αναστασία Λάμδα που ήταν τελευταίο τέταρτο μαζί μας. Αδέρφια, να έχετε ένα bloody rocking weekend.